Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 σήμερα ακριβώς την ώρα που σας μιλάμε και καλώς ήρθατε και σήμερα στο Blue Sky. Σήμερα είναι Τετάρτη, 24 Απριλίου. Θα δούμε την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα διαφορετική γιατί υπήρξε ένα περιστατικό στη Βουλή που μας ξάφνιασε. Ένα περιστατικό αλήθεια είναι που τα τελευταία χρόνια, μάλλον στην νεότερη ιστορία, Βαγγέλη Σαρή, δεν έχει γίνει ποτέ στο κοινοβούλιο ξυλοδαρμός. Έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε και να τα μεταδίδουμε από το εξωτερικό δελτίο. Από την Ταϊβάν, ακριβώς, από την Κορέα και από τέτοιες χώρες να μεταδίδουμε εικόνες από κοινοβούλια με ξυλοδαρμό, με χειροδικίες. Είχαμε δυστυχώς σήμερα ένα παρόμοιο τέτοιο περιστατικό εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Και μάλιστα έγινε αμέσως έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας. Μόλις βγήκαν από την αίθουσα της Ολομέλειας. Και βλέπουμε φωτογραφικό υλικό, φωτογραφίες που τραβήχθηκαν εκείνη την ώρα. Έτσι. Είναι μόνο φωτογραφικό υλικό, μόνο φωτογραφικό αυτό υλικό το οποίο έχουμε για την ώρα. Και τι έγινε εδώ, έχουμε τον ανεξάρτητο πλέον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, τον Κωνσταντίνο Φλόρο, να χειροδικεί σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου. Όπως φαίνεται και όπως μεταφέρουν και οι πληροφορίες από όλους τους υπόλοιπους εκεί βουλευτές, αλλά και εργαζόμενους από το προσωπικό της Βουλής που ήταν μπροστά στο περιστατικό, προηγήθηκε ένας λεκτικός καυγάς με πολύ χυδαίες εκφράσεις και από τις δύο πλευρές. Και όταν ο κύριος Γραμμένος άρχισε να βγαίνει από την αίθουσα, του επιτέθηκε ο κύριος Φλόρος, αρχικά με κεφαλοκλείδωμα, τον έριξε κάτω και τον χτύπησε. Ο κύριος Γραμμένος μάλιστα οδηγήθηκε στο ιατρείο εκεί του κοινοβουλίου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όπως καταλαβαίνουμε, επικράτησε πανδαιμόνιο. Εδώ είναι η ώρα που προσπαθούν να τον συγκρατήσουν, τον κύριο Φλόρο. Εδώ φαίνεται να είναι κάτω. Είναι ο κύριος Γραμμένος εδώ, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω. Κάποιος τον έχει τραβήξει φωτογραφία λίγο νωρίτερα. Εδώ είναι ακριβώς από τα περιστατικά, έτσι, από αυτά το, είναι το φωτορεπορτάζ, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί από όσους τράβηξαν φωτογραφίες. Και αν δούμε σε μια επόμενη φωτογραφία εδώ, βλέπουμε τους βουλευτές πώς παρακολουθούν με το στόμα ανοιχτό αυτά που συμβαίνουν μπροστά τους. Ναι, γιατί τέτοια περιστατικά δεν έχουν συμβεί στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας. Ξυλοδαρμός. Ξυλοδαρμός όχι. Θυμόμαστε κάποιους τσαμπουκάδες την περίοδο της Χρυσής Αυγής. Ναι, θυμάμαι τον κύριο Δένδια να περνάει. Τι κάνεις εσύ εδώ την ώρα που μιλάω κλπ. Ήταν λεκτικά ακριβώς. Αλλά να έρθουν στα χέρια. Εδώ ήρθαν στα χέρια. Ήρθαν στα χέρια και είχαμε μάλιστα και παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος είπε ότι η φρουρά οδηγεί άμεσα εκτός και αποκλείεται για 15 ημέρες ο κύριος Φλόρος από όλες τις διαδικασίες, αλλά προανήγγειλε και άρση της ασυλίας του. Η ποινή αυτή τώρα δεν είπε καταρχάς ότι δεν υπάρχει σαφής κανονισμός στη Βουλή που να προβλέπει μια τέτοια συμπεριφορά. Θυμάστε τον κύριο Μπαλαούρα, φρουρά, φρουρά που φώναζε τότε. Φώναζε φρουρά, φρουρά. Με τους ακροδεξιούς. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε για 15 μέρες αποβάλλεται και όπως είπε ο κύριος Τασούλας από όλες τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου και προβλέπεται η άρση της ασυλίας του και θα αντιμετωπιστεί και δικαστικά. Θα αντιμετωπίσει και δικαστικά τη συνέπειος έτσι όπως προανήγγειλε. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά σε λίγο γιατί θα συνομιλήσουμε σε λίγη ώρα κυρίες και κύριοι με έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, έζησε δηλαδή από την πρώτη στιγμή όλο αυτό το πρωτοφανές περιστατικό, είναι αλήθεια, με τον ξυλοδαρμό στη Βουλή μεταξύ των δύο αντιπαλόμενων βουλευτών. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο πάλι μας έκανε μεγάλη, τεράστια έκπληξη, το φαινόμενο του καιρού με το πώς έγινε χθες το μεσημέρι και μετά ο Αττικός ουρανός. Δεκάδες εκατοντάδες φωτογραφίες στο διαδίκτυο από χρήστες, μεταξύ αυτών και εμείς. Βεβαίως. Ήταν πρωτοφανές το γεγονός αυτό, να πορτοκαλίσει, να το πούμε έτσι, και να κοκκινήσει. Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε πίσω μας. Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό το σχολίασαν οι χρήστες. Ότι αναρτήθηκε και από την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα. Που εύχεται καλημέρα στους πολίτες με χιούμορ βέβαια και ενημερώνει και πού μπορούν να παρακολουθήσουν την κίνηση στους δρόμους. Ακριβώς. Κάπως έτσι και με φόντο την Ακρόπολη. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες χθες, αν και μας έχουν ενημερώσει μετεωρολόγοι ότι από σήμερα, από αυτές τις ώρες τις μεσημβρινές, αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει προς τα ανατολικά. Παραπάνω. Ακριβώς. Ακόμη τα πράγματα ήταν δύσκολα σήμερα το πρωί. Και
χθες, στο απόγειο του φαινομένου, φάνηκε στο πικ αυτό που βλέπαμε όλοι τον ουρανό. Τώρα, εικόνες. Όταν βλέπαμε αυτές τις εικόνες, τις φοβερές πραγματικά, φαίνεται ότι οι σταθμοί κατέγραφαν συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης περίπου 100 με 120 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Σήμερα, ναι, που φαίνεται ότι ήταν πολύ καλύτερη κατάσταση το πρωί, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν στα 700 με 800 μικρογραμμάρια, γιατί σύμφωνα με τους μετρολόγους έπεσε, μάλιστα, αυτή η σκόνη, ήρθε πιο χαμηλά, άρα την εισπνέαμε περισσότερο σήμερα το πρωί παρά χθες το βραδάκι. Πάντως, όταν βλέπαμε αυτά. Ευαγγέλη Σαρή, οι εικόνες αυτές που βλέπουν και οι φίλοι μας οι τηλεθεατές πραγματικά είναι πρωτόγνωρες. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Όχι, τόσο η αλήθεια είναι τόσο έντονο, όχι, έτσι, και οι τουρίστες. Είχε πλάκα οι τουρίστες. Οι τουρίστες χθες στο μοναστηράκι είχαν καθίσει σε πρεβάζια κλπ. Και χάζευαν αυτό το πράγμα, φωτογραφίζονταν με θέα την Ακρόπολη βέβαια, γιατί ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό σαν εικόνα. Να πούμε παρόλα αυτά ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας για τις ευπαθείς ομάδες από τη μία να αποφεύγουν κάθε επαφή με τον έξω χώρο, αν δεν υπάρχει ανάγκη, να χρησιμοποιούν μάσκα όταν είναι μέσα, να κλείνουν πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, τα πάντα όλα, προκειμένου να προστατευτούν από αυτήν την σκόνη, αλλά και για το γενικότερο πληθυσμό, να αποφεύγουμε την άσκηση και να αποφεύγουμε και να είμαστε εκτεθειμένοι αρκετή ώρα σε εξωτερικούς χώρους, στις περιοχές που έχει υψηλή συγκέντρωση σκόνης. Αυτές είναι οι προειδοποιήσεις από το Υπουργείο Υγείας. Και να πούμε τώρα ότι γενικότερα, το είπες και εσύ στον πρόλογό σου, με ιδιαίτερο χιούμορ αντιμετωπίστηκε αυτό το σκηνικό εδώ. Στα social media, και κοιτάξτε εδώ, άνοιξα λέει λίγο να αεριστεί το σπίτι. Και ότι έγινε κάτι τέτοιο, είναι ευρηματικές οι αναρτήσεις. Αν θα πάμε στην αμέσως επόμενη. Αττική οδός τώρα. Με τις καμήλες είναι πραγματικά ευρηματικές και μάλιστα έχει ενδιαφέρον. Αν και τι άλλο, έχουν πολύ χιούμορ οι χρήστες. Σε αυτό είμαστε πάντα πρωτοπόροι, Ευαγγέλη, αν μη τι άλλο. Και υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε από την Καλαμάτα. Έχουμε και ήχο, έχει και ήχο το βίντεο αυτό, με τον άνθρωπο αυτό ο οποίος έχει ντυθεί σαν Άραβας. Και αν ακούσουμε και τον ήχο από το βίντεο, λέει ο οδηγός ο οποίος τραβάει το βίντεο, είμαστε στην Καλαμάτα τώρα και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο έτσι με την μαντήλα και την κελεμπή. Εγώ είδα κάποιους άλλους χρήστες που είχαν βάσει παρόμοιες φωτογραφίες με τη σκόνη αυτή την έντονη από το Παγκράτη και γράφαν Παγκράτη και Μπαγκδάτ. Λοιπόν, αυτό που είπαμε, η ευρηματικότητά μας είναι πάντα παρούσα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε τον Άριο Πάγο, αποφασίζει για τι θα γίνει με το θέμα. Εντός ημέρας είναι ζήτημα ορών να αποφασίσει για τα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν τελικά στις ευρωεκλογές. 46 κόμματα συνολικά, να θυμίσουμε ότι έχουν καταθέσει το αίτημα. Από αυτά τα 46, ναι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 14 δεν κατέβαλαν το παράβολο των 20.000 που οφείλουν. Άρα έχουν αποκλειστεί εκ προημίου. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε το τι θα γίνει και βέβαια όλο το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνουμε, στρέφεται στους Σπαρτιάτες που είχαμε τα υπομνήματα από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Αριστερά για τη μη συμμετοχή τους. Από την άλλη, εκκρεμεί και το εκλογοδικείο, θυμίζουμε, για την συμμετοχή και την υπόσταση συνολικά του κόμματος των Σπαρτιατών, καθώς φέρεται να είναι από πίσω, να είναι ένα κόμμα βιτρίνα που κρύβει από πίσω ως ηγέτη του τον Ηλία Κασιδιάρη. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι εκκρεμεί και υπάρχει και είχαμε και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των 11 βουλευτών των Σπαρτιατών, πλην του κυρίου Στίγκα δηλαδή, του επικεφαλής, για εξαπάτηση των εκλογέων. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει σήμερα λοιπόν ο Άριος Πάγος, γιατί ουσιαστικά μας προμηνεί το τι έρχεται και από το εκλογοδικείο, Βαγγέλικα, κατά ψέματα. Έτσι. Κοινή θα είναι η γραμμή αυτή και κοινή η συνισταμένη των ανθρώπων που θα αποφασίσουν για την νομική του στίχη. Ως υποψήφιοι για τις ευρωεκλογές, τότε θα είναι και ένα μήνυμα στην ουσία. Έτσι, και για τη συνέχεια για το εκλογοδικείο. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα άλλο περιστατικό που συνέβη στην Αθήνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι delivery, έτσι. Delivery. Μοιράζει δηλαδή σε μία από τις γνωστές αυτές πλατφόρμες. Οι άνθρωποι αυτοί delivery είναι εκτεθειμένοι καθημερινά σε κινδύνους, πολλαπλούς κινδύνους, όταν υπάρχουν επιτίδιοι οδηγοί. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχουν επιτίδιοι οδηγοί και είναι οδηγοί με ευθύνη, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και κίνδυνο. Αλλά βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος delivery
Το βίντεο αυτό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, Βαγγέλη, είναι σοκαριστικό. Ένας οδηγός λοιπόν αυτοκινήτου έχει κατέβει και έχει αρχίσει στις μπουνιές και κοιτάξτε με τι τρόπο. Ο τρόπος του δείχνει επαγγελματική εκπαίδευση. Θέλεις να πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο και μετά να το σχολιάσουμε για να το καταλάβουν και οι φίλοι μας οι τηλεθεατές. Για πάμε και με τον ήχο. Είναι βέβαια, σημαντικό. Βέβαια. Τι κάνεις ρε, τι κάνεις. Ο αλλοδαπός αυτός δέχτηκε την επίθεση του οδηγού, έτσι. Γιατί κάτι έγινε τώρα στον δρόμο, ποιος ξέρει, που συμβαίνουν καθημερινά τέτοια. Η επίθεση παρόλα αυτά φέρεται, σύμφωνα με καταγγέλλοντες μάρτυρες εκεί, να είχε ρατσιστικό κίνητρο, δεδομένου ότι ήταν Πακιστανός και άρχισε να του φωνάζει ακριβώς για το Πακιστάν διάφορα και να βρίζει ο οδηγός αυτός, ο οποίος τον χτύπησε. Αν πραγματικά έχει εκπαίδευση μποξέρ. Φαίνεται γιατί είναι επαγγελματικά τα χτυπήματα. Έχει ένα λόγο παραπάνω να διωχθεί. Αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, γιατί έχουν δοθεί και το βίντεο αυτό. Αλλά και οι φωτογραφίες από το αυτοκίνητό του αναζητείται από την ελληνική αστυνομία και αν πραγματικά έχει εκπαίδευση μποξέρ, είναι η ευθύνη του τουλάχιστον διπλή για αυτό το οποίο συνέβη. Λοιπόν, και σήμερα ξεκίνησαν και τα νέα καλάθια του Πάσχα. Από καλάθια άλλο τίποτα. Ήρθε λοιπόν, από σήμερα τέθηκε σε ισχύ το καλάθι του Πάσχα, το οποίο έρχεται στην ουσία να προστεθεί στο ήδη υπάρχον καλάθι του νοικοκυριού και στο καλάθι του νονού, πολύ σωστά, που ισχύει ήδη από τις 22 του μήνα. Ακριβώς. Το καλάθι του Πάσχα λοιπόν έχει 4 ουσιαστικά κατηγορίες περιλαμβάνει. Αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και τα σοκολατένια αυγά μαζί με άλλα παρεμφερή, έτσι, σοκολατένια καλούδια. Εφαρμόζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και λειτουργεί συμπληρωματικά με το καλάθι του νοικοκυριού. Σκοπός βέβαια είναι να συγκρατηθούν οι τιμές σε προϊόντα με αυξημένη αυτή την περίοδο εποχική ζήτηση. Όπως είπαμε, από τις 22 του μήνα λειτουργεί το λεγόμενο καλάθι του νονού. Είναι για τα δώρα που οι νονοί παραδοσιακά τέτοιες ημέρες του Πάσχα πηγαίνουμε στα βαφτιστήρια μας, οχήματα, τηλεκατευθυνόμενα, λαμπάδες, κάθε είδους παιχνίδια, φιγούρες δράσης, αθλητικά παιχνίδια, λούτρινα, μουσικά παιχνίδια, σοκολατένια αυγά και άλλα αντίστοιχα προϊόντα. Και έχει σημασία να σας δώσω και δύο στοιχεία που έρευνα πραγματοποίησε το ILK. Λέει ότι μεσοσταθμικά η φετινή δαπάνη ανά νοικοκυριό θα ανέλθει σε 190 ευρώ, εκ των οποίων τα 120 θα είναι για είδη παντοπολίου και τρόφιμα και τα 70 για άλλα είδη, κυρίως δώρα. Ενώ το ΙΝΚΑ υπολόγισε ότι το τραπέζι του Πάσχα και για το βράδυ της Ανάστασης και για την Κυριακή ανήμερα του Πάσχα για 6 με 8 άτομα, Βαγγέλη, θα κοστίσει φέτος 355,88 ευρώ. Μία αύξηση 6% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μάλιστα. Βαγγέλη Σαρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, να τα ξαναπούμε. Έτσι, για τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας, όπως αυτές καταγράφονται στη σημερινή επικαιρότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί μία απόφαση, καλή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, έρχεται να μας πει ότι μειώνεται κατά 50% η χρέωση των τραπεζών στα POS για αγορές έως 10 ευρώ. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, είναι κοντά μας, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τσάπαλε, είναι μια καλή είδηση αυτή, γιατί υπήρχαν πολλή γκρίνια, πολλά παράπονα των καταναλωτών, αλλά και των εμπόρων που χρεωνόντουσαν με παραπάνω χρήματα όταν η συναλλαγή γίνεται με POS, με πλαστικό χρήμα δηλαδή. Ωστόσο, το διαβάσατε, το ερμηνεύσατε και το είδατε ως ανάγκη αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών και το μειώσατε. Πότε λοιπόν ξεκινάει αυτό το μέτρο? Είναι μια καλή και μια δίκαιη κατά τη γνώμη μας απόφαση. Για ποιο λόγο? Για το λόγο το ότι σε κάποια επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα στα περίπτερα, mini markets, λαϊκές αγορές, ταξί, το περιθώριο κέρδους των επαγγελματιών αυτών ήταν μικρό ή και καθόλου για κάποια προϊόντα. Εάν ένας πελάτης αποφάσισε να πληρώσει μέσω της χρήσης μια κάρτας. Μια εφημερίδα, να αγοράσει μια εφημερίδα, έτσι, σε ένα ψηλικατζίδικο. Ακριβώς. Εκεί ενδεχομένως το κέρδος να μην υπήρχε καν ή ένα πακέτο τσιγάρα. Ακριβώς. Ακούσαμε επομένως αυτές τις επαγγελματικές ομάδες, κατανοήσαμε, καταλάβαμε τα προβλήματα που έχουν και ανταποκριθήκαμε, θεωρώ, σχετικά σύντομα. Περιμέναμε προηγουμένως να ακούσουμε και τις ίδιες τις απόψεις των τραπεζών και των υπολείπων προμηθευτών και άλλων εταιριών που εμπλέκονται στις προμήθειες των POS. Δεν κατέστη εφικτό να υπάρξει μια κοινή
στάση όλων αυτών των εμπλεκόμενων φορέων και μια κοινή αντιπρόταση για το κατά πόσον μπορούν να μειωθούν αυτές οι προμήθειες. Και επειδή εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, ερχόμαστε με μια νομοθετική μέσα στις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Με απόφαση δική σας. Στην ουσία. Βέβαια. Το οποίο θα υποχρεώνει τους πάντες από την άλλη να μειώσουν τις προμήθειές τους κατά 50% σε σχέση με αυτές που ισχύουν σήμερα, με άμεση ισχύ και για καταστήματα, επαγγέλματα και ΚΑΔ που σας περιέγραψα. Δεν θα αφορά τα σούπερ μάρκετς, δεν θα αφορά άλλα καταστήματα, μεγάλες πολυεθνικές, μεγάλα καταστήματα, τα οποία εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το περιθώριο κέρδους κατά τη χρήση POS. Υπάρχει όμως στους μικρούς καταστηματάρχες και εκεί εστιάζουμε. Άρα αν ένας καταναλωτής, κύριε Τσάπαλε, πάει στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του και πάρει ένα προϊόν μέχρι 10 ευρώ, μέχρι 5 ευρώ, τσίχλες, δεν ξέρω τι, και πληρώσει με κάρτα, δεν θα ισχύσει η μείωση εκεί στην περίπτωση αυτήν? Ούτως ή άλλως ο πολίτης δεν επομίζεται κάποιο είδους προμήθεια, την επομίζεται ο επαγγελματίας. Ναι, ναι. Το σούπερ μάρκετ, το μεγάλο σούπερ μάρκετ θα συνεχίζει να πληρώνει τις ίδιες προμήθειες που πλήρωνε και μέχρι πρότινος. Δεν θα αλλάξουμε κάτι για τις μεγάλες αλυσίδες, για τα μεγάλα καταστήματα. Okay. Θα αλλάξουμε όμως για το μίνι μάρκετ και για τον περιπτερά, ο οποίος πράγματι είναι και θέμα βιωσιμότητας για τον ίδιο, να μπορεί να έχει μικρές προμήθειες. Και άρα διαχωρίζεται το ποιον αφορά και ποιον δεν αφορά ανάλογα με τον τζίρο στην ουσία. Ανάλογα με τον ΚΑΔ. Θα βγει μια αναλυτική λίστα. Ναι, ναι. Ακριβώς, για να είναι και ξεκάθαρο στον οποιονδήποτε ποιος από εδώ και στο εξής θα υπομίζεται μειωμένες προμήθειες και ποιος θα συνεχίζει να πληρώνει αυτές που ισχύουν σήμερα. Ναι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι τιμές από την άλλη παραμένουν ίδιες. Δεν αλλάζουν. Μακάρι να αλλάζανε και αυτές οι τιμές να πέφτανε. Σε κάθε περίπτωση. Ούτε πρόκειται να αλλάξουν μέσω από αυτή τη μείωση των προμηθειών. Αυτές οι προμήθειες δεν αφορά τους καταναλωτές, αυτούς που αγοράζουν προϊόντα. Όχι. Αφορά τους επαγγελματίες για να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, να ενταθεί και η διείσδυση της χρήσης των POS στην καθημερινότητά τους και φυσικά και για την ασφάλεια των συναλλαγών. Μια που μιλάμε για τα POS, κύριε Τσάπαλε, πώς πάει η εξέλιξη της διασύνδεσης με τις ταμιακές μηχανές, τι εικόνα έχετε? Πριν από λίγα δευτερόλεπτα βγήκε και ένα σχετικό δελτίο από το Υπουργείο μας. Η κατάσταση είναι αρκετά ικανοποιητική, με την έννοια του ότι έχουμε ουσιαστικά, έχει ανταποκριθεί το 94% των επαγγελματιών που είναι υπόχρεοι για τη διασύνδεση. Μεγάλος είτε έχουν αριθμός, προχωρήσει στη διασύνδεση. Είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι πάνω από 230.000 περίπου επιχειρήσεις, όπου είτε έχουν διασυνδεθεί ήδη, είτε πρόκειται να το κάνουν μέσα στις επόμενες 7-8 ημέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του μήνα, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία. Τώρα, από την άλλη, υπάρχουν κάποιες άλλες υποομάδες εταιριών, επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα κάποιες λίγες χιλιάδες περιπτώσεις εταιριών οι οποίες είναι στον τηρεσία και δεν μπορούν να εγκαταστήσουν POS, άρα και να το διασυνδέσουν στη συνέχεια. Μάλιστα. Όπου εκεί θα κοιτάξουμε για αυτές τις περιπτώσεις να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο και να τις ξεμπλοκάρουμε. Είναι θέμα λίγων ημερών να το ανακοινώσουμε. Υπάρχουν όμως και γύρω στις 20 με 25.000 επιχειρήσεις εξαφανισμένες, που δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τα πρόστιμα. Ενεργές επιχειρήσεις αυτές οι περίπου 25.000. Ναι, φυσικά. Και με ενεργή, αυτά δεν έχει μηχανή ιδρώσει το αυτί τους, θα λέγαμε έτσι. Ακριβώς. Σε καμία έκκληση, σε καμία ενημέρωση, σε τόσα δεκάδες emails που έχουμε στείλει μέσω της ΑΔΕ, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και εδώ ενεργοποιούνται τα πρόστιμα, όπως είναι και το λογικό και το δίκαιο, κατά τη γνώμη μας. Τι πρόστιμο αλήθεια είναι, κύριε Τσάπαλε, προβλέπετε? Για τις εταιρείες που έχουν το απλογραφικό σύστημα που λέμε είναι 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Για τις εταιρείες με το διπλογραφικό σύστημα είναι 20.000 ευρώ. Ήδη έχουν επιβληθεί γύρω στα 20 πρόστιμα για εταιρείες άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ τζίρο και θεωρήσαμε δίκαιο να ξεκινήσουμε από αυτές, γιατί εκεί υπάρχει και η πιθανότητα μεγαλύτερης φοροδιαφυγής, αλλά θα συνεχίσουμε και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις ασχέτως τζίρου. Κύριε Τσάπαλε, δεν είναι λίγο ξύμορο? Δηλαδή, προτιμούν να φάνε κάποιο πρόστιμο οι επιχειρήσεις αυτές? Σε τι ελπίζουν, ότι δεν θα το πληρώσουν ποτέ? Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω είναι για και αυτό δική λόγο. Είναι και η δική μου απορία αυτή. Πολύ σωστά, κύριε Γιακουμή. Πραγματικά, δηλαδή, περιμένουν ότι δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο τη στιγμή που το 95% των επιχειρήσεων έχει ανταποκριθεί. Είναι και θέμα ισότητας και δικαιοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων πλέον. Και είναι και θέμα κοινών όρων ανταγωνισμού, αν θέλετε. Δεν γίνεται οι 9,5 στις 10 επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται σε όσα ορίζει ο νόμος και να υπάρχουν μόνο κάποιες λίγες επιχειρήσεις σε σχέση με το σύνολο, οι οποίες συνεχίζουν με την ίδια τακτική. Να ξέρουν ότι αυτοί θα βρεθούν
θα εντοπιστούν και θα, θα υποστούν και το πρόστιμο το οποίο προβλέπει ο νόμος. Κύριε Τσάπαλ, ίσως να νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από κάποιους άλλους ενδεχομένως επιχειρηματίες και να νομίζουν ότι πολύ μπορούν να ξεφύγουν αυτό του νόμου. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί έχει πάει λίγο πίσω αυτό, έτσι? Είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την ΑΔΕ το άνοιγμα των φορολογικών δηλώσεων. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο σημαντικές αλλαγές φέτος. Η μία σημαντική αλλαγή είναι ότι για πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, και αναφέρομαι σε συνταξιούχους και μισθωτούς με μοναδική πηγή εισοδήματος αυτή, θα δουν προσυμπληρωμένες τις φορολογικές τους δηλώσεις. Που σημαίνει ότι μπορεί απλά να υποβάλουν, να πατήσουν το κουμπί, υποβολή και να προχωρήσει μετά η ακαθάριση. Αυτή είναι μία μεγάλη αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή είναι ότι λέμε από τώρα ότι η καταληκτική ημερομηνία που μπορεί κάποιος να υποβάλει φορολογική δήλωση θα είναι τα τέλη Ιουλίου. Τέλη και Ιουλίου. Όχι τα τέλη Ιουνίου που ισχύει. Τέλη Ιουλίου, καταληκτική ημερομηνία Ιουλίου για την υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ακριβώς. Άρα στην ουσία ένας επιπλέον μήνας. Στην ουσία. Ένας επιπλέον μήνας. Αλλά εδώ πρέπει και να το λέμε από τώρα, και το λέμε εμείς με κάθε τρόπο και σε κάθε ένταση, ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση πέραν της 31ης Ιουλίου. Θα υπάρξει δηλαδή από τώρα μια ξεκάθαρη επισήμανση στους φορολογούμενους και στους λογιστές φοροτεχνικούς. Μάλιστα. Ότι τα τέλη Ιουλίου είναι καταληκτική ημερομηνία και ουδεμία παράταση πρόκειται να δοθεί. Και στην περίπτωση αυτή πάλι θα έχουμε να πληρώσουμε 2 δόσεις μαζεμένες. Στα τέλη Αυγούστου, σωστά. Στα τέλη Αυγούστου, όποιος πάει να πληρώσει την επόμενη δόση. Μάλιστα, επομένως, αυτό πότε θα ανακοινωθεί, κύριε Τσάπαλε? Είναι θέμα λίγων ημερών. Όπως και να έχει όμως, γνωρίζουν όλοι μέχρι πότε είναι το deadline, άρα μπορούν να κάνουν τα κουμάντα τους από τώρα ή αύριο, μεθαύριο. Είναι θέμα λίγων ημερών προκειμένου να βγει η σχετική ανακοίνωση. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για μία ακόμη φορά, κύριε Τσάπαλε, για όλα τα σημαντικά που είπαμε και που γίνανε αυτές οι διευκρινήσεις. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και οι φίλοι μας, οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, μέχρι το Πάσχα, αν έχει προκύψει κάτι καινούργιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο να δούμε τι γίνεται και με όλο αυτό τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και τα όσα συμβαίνουν τα πολιτικά και τα όσα συμβαίνουν δεξιά και αριστερά μας, είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι τα κοινωνικά θέματα, είτε είναι η ασφάλεια των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία τα λαμβάνουν ως στοιχεία οι ειδικοί, οι αναλυτές, και μας τα παρουσιάζουν με πολύ έτσι ωραίο τρόπο. Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης είναι πολιτικός αναλυτής, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά, κύριε Γιακουμή. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τράπαλη, πού βρισκόμαστε, γιατί οδεύουμε προς εκλογές. Σήμερα το βράδυ θα υπάρξει και ανακήρυξη των κομμάτων. Θα δούμε τι θα γίνει και με το θέμα των Σπαρτιατών, έτσι, αν θα ανακηρυχθούν ή όχι. Τα μηνύματα που παίρνετε εσείς από τα στοιχεία και από τις δημοσκοπήσεις που κάνετε, ποια είναι, πού κινείται ο κόσμος συνήθως? Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι καταρχάς πάμε σε τελική, στο τέλος. Μετά το Πάσχα θα είναι ξεκάθαρο το τοπίο για όλα τα κόμματα. Θα καταλάβει πια ο κόσμος ότι πάμε σε ευρωεκλογές και θα απαντάνε, και οι απαντήσεις που θα παίρνουν από τον κόσμο θα είναι αυτές οι οποίες θα επικαιροποιηθούν και στην κάλπη. Βέβαια, οι τάσεις έχουν ήδη φανεί. Δηλαδή, έχει φανεί ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, φαίνεται να κινείται μεταξύ του ποσοστού των ευρωεκλογών ή λίγο παρακάτω. Ναι, ναι. Ότι ξεκαθαρίζει δεύτερη θέση, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος. Το μόνο που μένει είναι αν τελικά θα φτάσει το ποσοστό των εθνικών εκλογών ή τελικά θα είναι σε ένα ποσοστό κοντά στα υπόλοιπα δύο κόμματα, που φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο και ο κύριο κόμμα, τον κύριο Βελούρα, είναι τέταρτο. Και φυσικά να δούμε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα. Πώς θα κινηθούν τα κόμματα που έχουν έρθει από τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα κινηθούν τα κόμματα τα οποία ανήκουν στον περίφημο χώρο δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας ή τα καινούργια κόμματα όπως το κύριο Κόκαλη και το κύριο Λοβέβρη. Υπάρχουν, ας το πούμε, η προσδοκία των κομμάτων αυτών που είτε είναι καινούργια, όπως λέτε εσείς, κύριε Τράπαλη, είτε έχουν προεκύψει από διασπάσεις, όπως είναι η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, έτσι. Πιστεύετε ότι υπάρχει προσδοκία ότι μπορούν να εισέλθουν στο Ευρωκοινοβούλιο? Δηλαδή, ο κόσμος τα μετράει, τα λαμβάνει υπόψη του? Καλό είναι να καταλάβουμε ότι το κάθε μικρό κόμμα έρχεται να πάρει κομμάτια από το μεγάλο από το οποίο προέρχεται ή από ένα κόμμα το οποίο για κάποιο λόγο έχει συγγενικές ρίζες ή οι ψηφοφόροι αισθάνονται φιλικά απέναντί του. Μάλιστα. Δηλαδή, τι εννοώ? Για παράδειγμα, τα κόμματα τα οποία έχουν προέρθει από τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είτε επί Τσίπρα είτε επί Κασελάκη,
είναι λογικό το όποιο ποσοστό τους να είναι αντιστρόφως ανάλογο της δυναμικής του κ. Κασελάκη. Πριν από τρεις μήνες, φαινόταν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν σχετικά χαμηλά. Μάλιστα. Πάλευε ακόμα και τρίτη, τέταρτη θέση. Φαίνεται όμως ότι τσιμπάει. Τώρα που συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο και φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρά δεύτερος, αυτά τα τέσσερα κόμματα που έχουν προέλθει, τα οποία θα αναλαμβάνουμε, είναι η Νέα Αριστερά, ο Κόσμος, το Μέρα 25 και η Πλεύση Ελευθερίας, να παλεύουν να βγάλουν έναν ευρωβουλευτή. Ακόμα και αν το αθρηστικό τους μπορεί να αγγίξει και το 10%, λοιπόν, αλλά δείξουν πώς θα πάει. Θέλω να σας κάνω μια διακοπή, σας παρακαλώ πολύ, γιατί έγινε το περιστατικό αυτό το πρωί στην Ελληνική Βουλή μεταξύ των δύο βουλευτών που υπήρξε επίθεση, γροθοκόπησε ο ένας βουλευτής τον άλλον, με αποτέλεσμα να πρωτοφανές έτσι, στα ελληνικά δεδομένα. Ήταν όμως ένας εκ των βουλευτών μπροστά στο περιστατικό, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας περιγράψει ακριβώς τι είδε. Κύριε Σιμόπουλε, καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ακριβώς έγινε μεταξύ των δύο βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, δηλαδή και των Σπαρτιατών, του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή? Ο καθιδιαρισμός υπάρχει σε ορισμένα κόμματα μέσα στην Ελληνική Βουλή, τα οποία αυτοπροσδιορίζονται δεξιά πέρα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ας το ξέρουν οι αντισυστημικοί ψηφοφόροι. Λοιπόν, βγήκε τρέχοντας ο κύριος Γραμμένος από την αίθουσα. Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Ακριβώς. Και από πίσω του έτρεχε ο κύριος Φλώρος. Φλώρος, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, φωνάζοντας «Εσύ δεν θα πιάσεις το στόμα σου τη μάνα μου». Επενέπησαν οι αστυνομικοί της Βουλής, αλλά κατάφερε να το χτυπήσει και να πέσει κάτω ο κύριος Γραμμένος. Βλέπουμε τη φωτογραφία αυτή που μας λέτε, κύριε Σιμόπουλε. Βλέπουμε αυτό το περιστατικό που μας αναφέρετε μόλις τώρα και το βλέπουμε και στη φωτογραφία. Βλέπουμε το βουλευτή στο πάτωμα, κάτω. Ναι, ναι, ναι. Και έμεινε εκεί κάποια δευτερόλεπτα. Το σήκωσαν οι άνδρες της Βουλής, οι αστυνομικοί, και βέβαια συγκρατούσαν τον κύριο τώρα μην του ξαναεπιτεθεί. Αυτά είναι γεγονότα που τώρα δεν έγιναν ούτε επί χρυσής αυγής. Θεωρώ ότι πρέπει οι πολίτες κυρίως και όλοι εμείς που να προσέχουμε, οι πολίτες κυρίως να ξέρουν ότι ο κασιδιαρισμός δεν είναι μόνο στους Σπαρτιάτες, μπορεί να είναι και σε άλλα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είναι η Ελληνική Λύση, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε, αν και δεν ορμήξε ο κύριος Γραμμένος, την ιστορία και τη διαδικασία. Κάνει διακοπές, είστε στη Βουλή, είστε στη Βουλή, ναι, κύριε Σιμόπουλε, είμαι, και δεν έχετε καλό σήμα. Ναι, ναι, είμαι στη Βουλή. Ναι, δεν πιάνει η Βουλή, δεν έχει καλό σήμα. Ναι, ναι, θεωρώ ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν πρέπει να ξαναυπάρξει, αλλά πρέπει όλοι μας, δεν κουνάω το δάχτυλο στους ψηφοφόρους, απλώς λέω στους αντισυστημικούς ψηφοφόρους ότι εντάξει, ας το σκεφτούμε δύο φορές πριν ψηφίσουμε αντισυστημικά. Κύριε Σιμόπουλε, θα έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και αύριο στο στούντιο για να συζητήσουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, κύριε Τράπαλη, βλέπετε τι συμβαίνει στην Ελληνική Βουλή. Πάντως πρωτοφανή δεν τα λέμε, γιατί θυμόμαστε και το σκηνικό που γίνει με τον Πύρο Δήμα και τον Λαγό το 2015, αν δεν κάνω λάθος, ή προεδακτορικά με τον Περεδήμα της ΕΡΕ. Δηλαδή, το κοινοβούλιο το ελληνικό έχει αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Προφανώς είναι λυπηρές, προφανώς είναι καταδικαστές, αλλά δεν είναι πρωτοφανής. Τώρα, είναι κατανοητό ότι στην πλευρά των Σπαρτιατών υπάρχει ένα άγχος, υπάρχει. Ότι μάλλον βλέπουν το τέλος να έρχεται, χωρίς να προδικάζουμε κάποιες εξετάσεις, ακόμα και αν δεν υπάρχει μια ποινική δίωξη για το κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις και όλες οι έρευνες που βλέπουμε είναι ότι έχουν μια κατακόρυφη πτώση του κόμματος. Είναι σχεδόν απίθανο να μπορεί να πλησιάσει ποσοστό εκλογής. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε προφανώς και το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Το οποίο ακόμα και τώρα, σε μια εβδομάδα που ήταν άκρως θετική για τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται να έπαιρνε ποσοστά. Είναι και λογικό μετά την παρουσίαση του υποψηφιωτήτου, έχασε ελάχιστα. Μάλιστα. Να τα ξαναδούμε, επειδή σας διακόψαμε, ναι, ναι, από την αρχή, ποιο κόμμα είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, σύμφωνα με τις δημοσκοπικές έρευνες, επιγραμματικά. Τώρα ξεκινάνε οι τελευταίες έρευνες μέχρι και το Πάσχα. Οπότε μάλιστα, δεν θα τις λέγαμε επισφαλείς, αλλά θα λέγαμε ότι ο κόσμος απαντάει λίγο πιο χαλαρά, με διαφορετική διαδικασία από ότι μετά το Πάσχα, όπου θα μπουν σε μια
τελεσίδικη πια σειρά όλες οι έρευνες και τα κόμματα. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι δεν έχει αλλάξει η σειρά. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι σε κάποια ποσοστά είτε λιγότερο από τις προηγούμενες ευρωεκλογές, είτε θα το αγγίξει αυτό το ποσοστό. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερος. Νομίζω ότι αυτό πια μπορούμε να το λέμε με σχεδόν σιγουριά. Δεν παίζει πια, ας πούμε, να είναι φτάσει, θέμα τάσεων. Φαίνεται ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και τελευταίους 4-5 μήνες έχει κερδίσει περίπου 5-6 μονάδες. Δηλαδή για από το 10-11%. Πιστεύετε, κύριε Τράπαλη, ότι κέρδισε αυτές τις μονάδες, δηλαδή και τη συμπάθεια του κόσμου? Υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτα απ' όλα, κόμματα τα οποία προήρθαν από την διάσπαση δεν αναπτύσσαν κάποια δυναμική. Μάλιστα. Δεύτερον, στο συνέδριο που έγινε, ο κύριος Κασελάκης έβγαλε ο ίδιος μια δυναμική και μια ηγετική φυσιογνωμία. Να θυμίσω ότι είχε προηγηθεί και η παρουσία του στους τρεις στην περίφημη εκδήλωση των τριών, ναι, που ήταν του κύριου Τεμπονέρα, Αξιόγλου και Χρυστοδουλάκη. Εκεί φάνηκε ότι το νέο της ημέρας τον πήγε ο κύριος Κασελάκης. Ταυτόχρονα στο συνέδριο κέρδισε όταν είπε: βρείτε μου αντίπαλο να τον νικήσω. Ναι, ναι. Αυτό φαίνεται να ομογενοποιήσει το ΣΥΡΙΖΑ πάνω, το ότι αποφασίσαν οι ψηφοφόροι και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτός είναι ο επικεφαλής μας και θα πάμε μαζί του. Και ταυτόχρονα είδαμε την οκνηρία του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα να μην μπορέσει να κεφαλοποιήσει όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη σκηνιά και να ξεπεταχτεί και να φύγει μπροστά και να είναι αυτό το κόμμα δεύτερο. Να σας κάτι. Και το ένα, η ήττα του ενός είναι πριν η ήττα του άλλου. Πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ για να δούμε τι συμβαίνει και εκεί, ο κύριος Κασελάκης ως αρχηγός, ως ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε με την νέα τώρα παρουσία του κεφαλαιοποίησε τα ποσοστά αυτά, την αύξηση των ποσοστών του, παίρνοντας παλαιούς ψηφοφόρους, παίρνοντας καινούριους ψηφοφόρους, διατηρώντας τους ήδη υπάρχοντες συν τους καινούριους, τι ακριβώς? Πρώτα απ' όλα, πρόσωπα, αυτό το οποίο είχαμε δει, ναι, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του κ. Κασελάκη, ότι ακόμα κι αν το κόμμα του φαινόταν χαμηλότερα από το ΠΑΣΟΚ και ακόμα και από το ΚΚΕ τότε σε κάποιες μετρήσεις, ο ίδιος ο κ. Κασελάκης ήταν ψηλότερα στην πρόθεση, στην καταλληλότητα. Μάλιστα. Άρα οι πολίτες βλέπανε ότι μορφοποιείται ένα μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση. Προφανώς πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά αν έπρεπε να επιλεγεί κάποιος που δεν είναι ο κανένας, θα ήταν ο κ. Κασελάκης. Δεύτερον, όπως είπα και πριν, ήρθε να κεφαλοποιήσει το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ό,τι έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια δικό του, το έχει ομογενοποιήσει πάνω του και φαίνεται να παίρνει και κόσμο από άλλους χώρους. Είτε αυτή είναι οριζόντια στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, είτε είναι και κόσμος ο οποίος δεν πήγαινε στην κάλπη, το λέμε το ευρωψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άτομα τα οποία έρχονται από διάφορες κοινωνικές ομάδες και μπορεί να εκφραστούν στην κάλπη διαφορετικά. Δηλαδή είναι κόσμος ο οποίος δεν πήγαινε να ψηφίσει. Τώρα λοιπόν έχει κινητοποιηθεί αυτός ο κόσμος. Ακριβώς. Έτσι έχει αλλάξει κάποια, έχει μεταβάλει τη στάση του. Αυτό, η άνοδος αυτή πιστεύετε ότι έχει ταβάνι ή μπορεί να ανέβει, ας πούμε? Δεν μπορούμε να ξέρουμε το ταβάνι του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι δύσκολο να προβλέψει και την πτώση του και το ταβάνι του σε όλες τις διαδικασίες, γιατί ένα κόμμα το οποίο δεν έχει τα παλαιά χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός κόμματος που έγινε στη μεταπολίτευση το 1974 και μετά σταθερά, και γιατί έχει μεταβληθεί, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε τις σχέσεις με το κόμμα το ιστορικό του κ. Κύρκου ή μετά του κ. Κωνσταντόπουλου και το καθεξής. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ που φτάνει και χαμηλά και ψηλά. Αλλά η τάση, αυτό είναι το σημαντικό, είναι πως αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει. Άρα δηλαδή μπορεί, κατά τη γνώμη σας και με βάση τις αναλύσεις που κάνετε με τα δεδομένα που έχετε, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει ακόμη και το ποσοστό των εθνικών εκλογών του 23? Θεωρώ απίθανο να φτάσει το ποσοστό του Μαΐου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή η τάση. Αλλά δεν αποκλείουμε να αγγίξει το ποσοστό των εκλογών του Ιουνίου του 2023. Ξαναλέω 17% ότι το κομμάτι όμως που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι αρκετά ευμετάβλητο. Ακόμα δηλαδή και στις έρευνες που κάνουμε, είναι το λιγότερο πιστικό κομμάτι θα πάει να ψηφίσει στην κάλπη. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά από την άλλη μεριά αυτό οφείλουμε και εμείς ερευνητικά να καταλάβουμε αν τελικά αυτός ο κόσμος θα εκφραστεί στο σύνολό του, δηλαδή αν τελικά θα φτάσει σε ψηλότερα ποσοστά από αυτά που βλέπουμε ή τελικά θα εκφραστεί σε λίγο χαμηλότερα, γιατί δεν είναι θέμα συσπήρωση, είναι θέμα σιγουριά στην κάλπη. Μια που είμαστε σε αυτό το χώρο, να δούμε και λίγο τι γίνεται με την αριστερά και μετά να πάμε στα υπόλοιπα κόμματα. Με την Νέα Αριστερά ή γενικότερα? Με την Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά λοιπόν από την άλλη μεριά φαίνεται ότι ενώ ξεκίνησε με κάποια σημαντικά και γνωστά στελέχη μέσα από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα οι επικεφαλής του και ο κύριος Χαρίτσης αλλά και η κυρία Αξιόλου είχαν πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό, παρόλο που χάσανε από τον κύριο Κασελάκη, φαίνεται να έχουν ταβανώσει σε ένα ποσοστό περίπου στο 3%. Αν θα είναι 2,8, 3,2, αν τελικά θα εκλέξουν ευρωβουλευτή ή όχι,
θα φανεί στην κάλπη. Άρα έχουν όμως κόστος λόγω του ότι πήραν την απόφαση και έφυγαν και διέσπασαν το κόμμα. Εγώ το ερμηνεύω ότι ο κύριος Κασελάκης εκείνη τη στιγμή φάνηκε ότι κέρδισε τις εκλογές. Δηλαδή σε μια μερίδα ουδέτερου κόσμου ή φάνηκε σαν κάτι unfair. Ότι έγινε μια εκλογική διαδικασία, μπορεί να συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τον νικητή, έφυγαν. Αλλά είναι πολιτικό unfair εκείνη τη στιγμή ο ηττημένος να φεύγει. Και έχει καταδικάσει ο κόσμος του παρελθόν πολλές τέτοιες διασπαστικές κινήσεις. Μπορούμε να θυμηθούμε ακόμα και την κίνηση κυρίας Μπακογιάννη στο παρελθόν, που έφυγε παίρνοντας από στους 40%. Ανάλογα, ασχέτως αν έφυγε με σωστό λόγο ή όχι, και τελικά το κόμμα δεν μπήκε στη Βουλή. Το 3% το πλαφόν θα το καταφέρουν να το πιάσουν. Είναι να πολύ το οριακό, να πούμε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι με το ποσοστό το οποίο έφυγαν, το οποίο φάνηκε τότε να είναι περίπου στο 2,5-3%, αυτό έχει μείνει σταθερό. Μάλιστα. Και όσο η δυναμική του κύριου Κασελάκη φαίνεται να είναι ανωδική, δεν μειώνεται. Θα μου κάνει καμία εντύπωση κανένα από αυτά τα τέσσερα κόμματα, πιθανά μόνο το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας που έχει διαφορετική ρητορική από την καθαρά αριστερή, να μπουν στην Ευρωβουλή, παρόλο που όλα αυτά τα μικρά κόμματα να πάρουν ένα ποσοστό που θα αγγίξει και το 9%. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί το Πασόκ φαίνεται να δείχνει ότι όλη αυτή τη φθορά και της κυβέρνησης, έτσι, που είχε και σημαντικά θέματα στη φαρέτρα του, όπως ήταν οι υποκλοπές, όπως ήταν το θέμα με το τρένο, με την τραγωδία στο Ατέμπι, που κατάφερε μέσα από την πρόταση Μομφής να φύγουν δύο κορυφαίοι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη από την κυβέρνηση. Το οποίο δεν ξεκίνησε από την Ευρωβουλή και από το σκηνικό φανείται, αλλά στην Ελλάδα φάνηκε η αντίθεση. Αυτό λοιπόν έδειξε ότι δεν μπόρεσε το Πασόκ να το κεφαλοποιήσει υπέρ του στην ουσία. Κάτι το οποίο εξετάζουμε μέσω και νέων τεχνολογικών στις δημοσκοπικές εταιρείες που δουλεύουμε και εγώ στην δικιά μου που έχω την Κούντα Φέρση, είναι διαφορετικό να τραυματίζει κάποιος ένα κόμμα, δηλαδή να υπάρχει μια αρνητική ψήφος, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία εκείνη τη στιγμή, τις 15 μέρες, και διαφορετικό να κεφαλοποιεί κάποιος και να το κάνει ως θετικό. Δεν είναι διαδικό το σύστημα. Δεν είναι, για παράδειγμα, ότι είναι Trump-Biden, άρα η ψήφος του ενός πηγαίνει στον άλλον. Μάλιστα. Δεν είναι σαν να δούμε αθλητικά σαν το βόλεϊ που ο πόντος του ενός πάει στον άλλον. Είναι τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Το Πασόκ τραυμάτισε την κυβέρνηση πραγματικά στη Βουλή, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να κεφαλοποιήσει αυτό το κομμάτι, διότι η στάση του όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλα τα νομοσχέδια που δεν ήταν ξεκάθαρη, δηλαδή το είδαμε, το έχουμε χιλιοποιεί όλοι οι αναλυτές. Και στο θέμα της ιδιωτικής και των ομοφύλων και των πανεπιστημίων, ακριβώς. Και όλα αυτά, επιστολική ψήφος. Ακριβώς, σε όλα αυτά τα στοιχεία φάνηκε ότι ήταν ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ξεκάθαρη στάση. Ακόμα και αν ήταν ξεκάθαρη στάση του επικεφαλής, δεν μπορούσε να επηρεάσει το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα στην ουσία ευθύνεται η στρατηγική που ακολουθείται, με αποτέλεσμα να έχει αυτές τις αρνητικές συνέπειες. Σίγουρα φαίνεται το αποτέλεσμα της στρατηγικής στη Βουλή, το οποίο είναι θολό, είναι ξεκάθαρο στον κόσμο αυτό πια, ότι δεν μπορεί να δει ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει είτε στη μια μεριά είτε στην άλλη. Και από την άλλη μεριά φαίνεται ότι την ίδια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να αναπτύζει δρόμο, δηλαδή να ανεβαίνει, να αντιδρά σπασμωδικά και να αντιδρά με έναν τρόπο ο οποίος φαίνεται πιο πολύ επιθετικός απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ένας κυριαρχικός τρόπος απέναντι στην κυβέρνηση. Η ρητορική και το αφήγημα του κυρίου Ανδρουλάκη πιστεύετε ότι ως έναν βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να κεφαλοποιηθεί όλο αυτό? Μα αν θυμάστε, ξεκίνησε ότι ο ξεκάθαρος στόχος είναι η δεύτερη θέση. Βέβαια. Μετά ακούσαμε πρόσφατα ότι θα είμαστε στην πλευρά των νικητών των ευρωεκλογών, γιατί θα έχουμε αυξημένο ποσοστό σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019. Άρα καταλήφθηκε ο στόχος της δεύτερης θέσης, πιστεύετε? Όλα αυτά δημιουργούν στον πολίτη κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, όπως και το ισχυρό διψήφιο το οποίο ακούσαμε σε εκλογές του 2023, ισχυρό διψήφιο στα μάτια του κόσμου είναι ένα ποσοστό μεγάλο, 20-25%. Και τελικά το 12% που ήταν μια επιτυχία του Πασόκ εκείνη τη στιγμή, προφανώς, με την ερμηνεία του ισχυρού διψήφιου, δεν εκφράστηκε ως επιτυχία στο γενικό σύνολο, το οποίο δεν ψήφισε Πασόκ εκείνη τη στιγμή, αλλά θα μπορούσε ενδυνάμει να ψηφίσει. Μάλιστα. Το Πασόκ μπορεί να χάσει κάποιο ποσοστό, δεν ξέρω ποιο μπορεί να αυτό, από το κόμμα του κυρίου Λοβέρδου? Ήδη γιατί ήταν πρώην υπουργός του Πασόκ, στέλεχος χρόνια στο Πασόκ. Πέραν από τους καθαρά προσωπικούς ψήφους του κ. Λοβέρδου, που προφανώς θα ακολουθήσουν, όπως και τον κάθε ένα επικεφαλής που φεύγουν, φαίνεται να υπάρχει μια τάση προς το κόμμα του κ. Λοβέρδου περίπου
λίγο λιγότερα από μία μονάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι απόλυτα λογικό, το βλέπουμε σε όλες τις έρευνες, γιατί ο κύριος Λοβέρδος επίσης φαίνεται να κεφαλοποιεί ένα ποστό πέριξ του 3%. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα ο κύριος Λοβέρδος να κερδίσει το πλαφόν και να εισέλθει στην Ευρωβουλή? Ο κύριος Λοβέρδος έχει δύο στοιχεία τα οποία είναι θετικά υπέρ του. Βασικά, ένα στοιχείο το οποίο συνθέτει δύο θετικά. Το οποίο τι είναι? Ότι έχει εισρωή από δύο μεγάλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν είδαμε ότι αυτά τα δύο κόμματα είναι, αν όχι χάνουν δυνάμεις, αλλά είναι σταθερά, βασικά χάνουν δυνάμεις δημοσκοπικά στους τελευταίους τρεις μήνες, από όταν φάνηκε ότι ο κύριος Λοβέρδος εμφανίζεται, είναι το πρώτο κόμμα το οποίο έρχεται και παίρνει αυτή την εισρωή ψηφοφόρων. Το δεύτερο όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία μετά το κόμμα του κ. Βελόπουλου και το πρώτο από το ΠΑΣΟΚ. Εάν τελικά αυτά τα δύο κόμματα δεν μπορούν να αναπτύξουν δυναμική, και δυναμική εννοώ μεγαλύτερη, που να φτάνει τα επίπεδα των εθνικών εκλογών αθρηστικά, και φαίνεται δεν θα το κάνουν, γιατί η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να χάνει και το ΠΑΣΟΚ, να μην κερδίζει, δεν βρίσκω καθόλου απίθανο οι δημοκράτες του κ. Λοβέρδου να είναι στην επόμενη Ευρωβουλή. Και μια που μιλάμε για ευρωεκλογές, και οι ευρωεκλογές όπως ξέρουμε όλοι μας είναι και χαλαρή ψήφος. Αυτή η χαλαρή ψήφος. Είναι ένας λόγος ακόμα και αυτός που είπατε μόλις τώρα. Αυτή η χαλαρή ψήφος ευνοεί τον κύριο Κουτσούμπα, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο κύριος Κουτσούμπας φαίνεται να κάνει μια. Θα το θέσω λίγο διαφορετικά. Μια σταθερή στατικότητα, η οποία εκείνη τη στιγμή έρχεται και μειώνει τις προσδοκόμενες δυνάμεις του. Ενώ λοιπόν μάλλον θα είναι σε αυξημένο ποστό σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, η τάση που υπήρχε πριν από 4 μήνες ήταν ότι το ΚΚΕ θα μπορούσε να αγγίξει διψήφια ποστά και να κάνει ακόμα και τη μεγάλη και έκπληξη. Ακριβώς. Να φτάσει σε θέσεις που ήταν. Που τους έχουμε δει μόνο από την ΕΔΑ, όχι φυσικά με τέτοια ποστά, προεδακτορικά. Η θέση του όμως. Και στο θέμα των ομοφύλων ζευγαριών και γενικότερα στη Βουλή. Κατά του μα νόμου, ακόμα καθαρά και το θέμα που είχε πει απέναντι στις γυναίκες, εκείνο το. Και μια πολύ περίεργη φράση του κ. Κουτσούμπα, μπορούμε να πούμε ότι φρέναρε τη δυναμική του κουέ. Σαν να εμφανίστηκε κάποιος ο οποίος θέλει να μην. Το σαν να ήθελε και σαν ο ίδιος, μόνο το κουκουέ ναι. Να βάζει φρένο στον εαυτό του. Γιατί εκείνη τη στιγμή φαινόταν να ανεβαίνει. Δεν λέμε προφανώς ότι αυτό έγινε επίτηδες. Είναι σίγουρο όμως μια λανθασμένη τακτική όσον αφορά την αύξηση ποσοστών του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ θα είναι πέμπτο. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν αλλάξει η θέση του ΚΚΕ. Με αυξημένα μάλλον ποσοστά από τις εθνικές εκλογές. Αλλά τελικά το μεγάλο στίχημα που πιστεύαμε ότι μπορούσε το ΚΚΕ να πάρει μια θέση ή έκπληξη, δεν φαίνεται να συμβαίνει. Άρα την έκπληξη μπορεί, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Μακεδονία, να την κάνει ο κ. Βελόπουλος. Δεν φαίνεται να είναι έκπληξη πλέον. Ο κύριος Βελόπουλος κεφαλαιοποιεί όλο το κομμάτι της δυσαρέσκειας της Νέας Δημοκρατίας. Το είδαμε και στις περιφερειακές εκλογές, mm-hmm. ειδικά στον δεύτερο γύρο, που αν βγάλουμε την ψήφο διαμαρτυρίας που εκφράστηκε στην εκλογή του κύριου Κουρέτα και με τα γνωστά γεγόντα στη Θεσσαλία, σε όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες, οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες είναι άτομα προερχόμενα από το στηρητικό χώρο και πολύ παραπάνω και από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Αντάρτες αυτό το ακριβώς. Αυτό το κομμάτι λοιπόν φαίνεται να το εκφράζει ο κύριος Βελόπουλος, δηλαδή οι άνθρωποι που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία να πηγαίνουν σε κόμματα τα οποία το θεωρούν φιλικά. Είτε προς τα δεξιά στον κύριο Βελόπουλο, είτε προς κεντρώα στον κύριο Λοβέρδο. Και μάλιστα, ειδικά στη Μακεδονία, φαίνεται ο κύριος Βελόπουλος, το παράδειγμα που μπορούμε και να το συνδέσουμε με τις περιφερειακές εκλογές της Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί τα ποσοστά του κυρίου Βελόπουλου τον έχουν καθαρά δεύτερο και σε ποσοστά που είναι πάρα πολύ κοντινά να διεκδικεί στην πρωτιά, αλλά σε μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μιλάμε για ένα μικρό, για μια από τις μικρότερες περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, όμως εκείνη το χαρακτηριστικό ότι η Νέα Δημοκρατία σε ένα παραδοσιακό νομό, μια παραδοσιακή περιφέρεια δικιά της, την έχασε και μάλιστα πήρε τις εθνικές εκλογές χαμηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο που πήρε στις εθνικές εκλογές. Πράγμα πάρα πολύ σπάνιο. Άρα αυτό το φαινόμενο που βλέπετε, την ισχυρή ας πούμε, δυναμική που πηγάζει από τον κύριο Βελόπουλο και πηγαίνει στον κόσμο κάτω με αποτέλεσμα να απαντούν θετικά για την ελληνική λύση, το βλέπετε ως εικόνα και σε άλλες περιφέρειες της χώρας εκτός της Μακεδονίας? Φαίνεται ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει αυξημένα ποσοστά σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Από τη Λάρισα και πάνω, ας το αλλά, πούμε. Αλλά ταυτόχρονα ναι. φαίνεται να παίρνει και σημαντικά ποσοστά μεγαλύτερα από αυτά ναι. που έπαιρνε σε εθνικές εκλογές και στην Νότια Ελλάδα. Δεν αγγίζουν τα ποσοστά που παίρνει προφανώς στη Βόρεια, αλλά το συνολικό από το ποσοστό του κυρίου Βελόπουλου δεν θα μας κάνει καμία έκπληξη να είναι διψήφιο και να μπορεί να κάνει ακόμα και την έκπληξη τρεις θέσεις. Δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτή τη στιγμή για να είμαστε. Καθαρή, από πουθενά φαίνεται η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ να είναι διακριτή. Όμως η διαφορά του ΠΑΣΟΚ από την δεύτερη θέση φαίνεται να είναι
θέλετε να είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη θέση παρά από την τέταρτη. Μάλιστα. Άρα, σημείο το κόμμα του κ. Βελόπουλου φαίνεται να έχει μια δυναμική. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ είπαμε ότι η σιγουριά των ψηφοφόρων είναι χαμηλή. Πολύ χαμηλότερη είναι η σιγουριά των ψηφοφόρων στον κύριο Βελόπουλο. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε τελικά πού θα κάτσει αυτή το ποστό του κόμματος Ελληνικής Λύσης. Κύριε Τράπαλη, μας τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε και όπως μας τα εξηγήσατε και μας τα ερμηνεύσατε με το πώς τα διαβάζετε εσείς στις δημοσκοπήσεις. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Μην φύγετε. Η ώρα πλησιάζει 3 παρά 10, κυρίες και κύριοι, και το ερώτημα που τίθεται είναι αν δίνουμε πυράβλους S-300 και Patriot στην Ουκρανία. Ένα ερώτημα το οποίο θα μας το απαντήσει ο Κώστας Μαρδάς, τον οποίο θα συνδεθούμε μαζί του μέσω Skype. Καλώς μεσημέρι, Κώστα μου. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Πώς προκύπτει τώρα ξαφνικά ότι εμείς θα δώσουμε πυράβλους στην Ουκρανία S-300 και Patriot, αν προκύπτει? Αυτές είναι αντιπυραυλικά συστήματα αυτά. Τύπου. Ναι. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε αυτό το γεγονός και έτσι νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε εκεί. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν διέψευσε μια τέτοια εκδοχή, ας το πούμε. Ναι. Βεβαίως εννοείται ότι η Ελλάδα δέχεται προτροπές από τις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσει τους S-300 που έχουμε στην Κρήτη μέσω της μιας τρίτης χώρας στην Ουκρανία. Μάλιστα. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, η κυβέρνηση το ξεκαθάρισε. Άλλοι πάλι γράφουν ότι μπορεί αυτό να γίνει μετά τις εκλογές, ώστε να μην υπάρχει τώρα προεκλογικό κόστος. Επειδή ο κόσμος ακούει εδώ και 2 τουλάχιστον χρόνια για τους Patriot, τους πυράβλους και για τους S-300, να πούμε με απλά λόγια τι είναι η Patriot. Είναι ένα κινητό πυραυλικό σύστημα. Ναι. Νεκούς. Είναι αμερικανικής κατασκευής, ξεκίνησε να πωλείται το 1981. Χτυπάει με απλά λόγια αεροπλάνα και πυράβλους εχθρικούς. Και αποτελείται από τους εκτοξευτήρες, όπως βλέπουμε, από ραντάρ που επισημαίνουν, εγκλωβίζουν τον εχθρικό στόχο, από ένα κέντρο ελέγχου που κάνει την αξιολόγηση και την επιλογή. Το σύστημα αυτό το παράγει η εταιρεία Raytheon, είναι αμερικανική εταιρεία. Μέχρι τώρα στον κόσμο έχουν πουληθεί 1.100 εκτοξευτήρες διεθνώς. Patriot έχει η Αμερική, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Ισραήλ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και η Ελλάδα. Η Ελλάδα πήρε τα Patriot το 2003 γιατί αντικατέστησαν ένα προηγούμενο σύστημα πυράβλων Νίκη Ηρακλής. Έχω υπηρετήσει αυτή τη μονάδα τις τελευταίες 3 μήνες της θητείας μου. Είναι η 350 Σμιναρχία Νίκης στο Κοροπή. Και έχω κάνει πολλές φορές την άσκηση μεταφοράς της κεφαλής από τα υπόσχεκα και σύνορα και εσύ του πυράβλου στο χώρο εκτόξευση. Να πούμε πόσο κοστίζει κάθε βλήμα. Κοστίζει τελευταία τιμή, όπως λέμε, 3 εκατομμύρια δολάρια. Το κάθε βλήμα. Βαγγέλη, ναι, 3 εκατομμύρια. Η εμβέλεια του ραντάρ είναι 170 χιλιόμετρα και η εμβέλεια του βλήματος είναι 150 χιλιόμετρα. Έχει δυνατότητα εμπλοκής μέχρι και 9 στόχους και συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Υπεραμήνας που είναι στην Λάρισα. Πού έχουμε Patriot εμείς τα της πυράβλου? Έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στη Καβάλα, στη Σκύρο και στην Αττική. Μάλιστα. Έχουμε επίσης τις στοιχείες πυράβλων στη Σαουδική Αραβία. Με προτροπή των Αμερικανών, στείλαμε πριν 2 χρόνια αεροπορική δύναμη και χειρίζεται ελληνικούς πυράβλους Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Αράμκο. Συνολικά στην Ελλάδα έχουμε 125 βλήματα. Αυτές οι πληροφορίες είναι ανοιχτές, δεν υπάρχει τίποτα απόρριτο. Το ξαναλέω πάλι για να μην δημιουργείται. Καλά το κάνει, το λες και το επαναλαμβάνεις πολλές φορές για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Και μας πούνε ότι τα λέμενο είναι κρυφά. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Υπάρχουν αυτά αναρτημένα έτσι κι αλλιώς. Όποιος μελετάει τα βρίσκει. Τώρα να πούμε για τους S-300. Τους S-300 από τη Ρωσία δεν τους είχαμε προμηθευτεί. Βεβαίως. Είχε πάρει η Κύπρος.
είχε πάρει η Κύπρος το 1998. Ήταν η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης του Σιμίτη με υπουργό άμυνας τον Βαζόπουλο και πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου τον Κλειρίδη. Είχαν συμφωνήσει λοιπόν να εγκατασταθούν στην Κύπρο. Έχουν εμβέλεια, όπως είπαμε, του ραντάρ πάνω από 150 χιλιόμετρα. Ναι. Αυτή είναι η S300. Και η δυνατότητα των πυρηνικών του βλήματος είναι πάνω από 150, 160, 170 χιλιόμετρα. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι θα προστατευόταν η Κύπρος από τυχόν αεροπορικές ή πυραυλικές επιθέσεις από την Τουρκία. Καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν μια μεγάλη αμυντική αναβάθμιση του νησιού και τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επάρκο στην Κύπρο. Δεν πουλούσαν όπλα γιατί θεωρούσαν ότι, ανεπισήμως, θεωρούσαν ότι η γραμμή Ατήλ είναι μια γραμμή ισορροπίας και έναρξη διαλόγου. Ο Ερντογάν όμως είπε ότι δεν θα δεχτεί η εγκατάσταση πυράβλων, ρωσικών πυράβλων στην Κύπρο. Δεσμεύτηκε ρητός να τους βομβαρδίσει, το θεώρησε εχθρική ενέργεια. Τότε η Κύπρος και η Ελλάδα υπέστη μια πολιτική πιέσεω και από τη Γαλλία και από τη Γερμανία και οπωσδήποτε από τη Βρετανία, λέγοντας ότι η εγκατάσταση αυτών των ρωσικών πυράβλων στην Κύπρο δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις για τη λύση του Κυπριακού, διότι θα εξωθήσουν σε αδιαλαξία την Τουρκία, δεν θα μπορεί να επέκτη μια συνεννόηση και προοπτικά ένα σχέδιο λύση. Ο Σιμίτης κάλεσε στην Αθήνα τον Κλειρίδη, έκανε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά τα γράφει ο Γιαννάκης Ομήρου, ο σοσιαλιστής, ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, τα γράφει στα απομνημονεύματά του γιατί είπε ότι κράτησε σημειώσει. Είπε λοιπόν ο Κλειρίδης όταν άκουσε τον Σιμίτη να του λέει ότι μήπως πρέπει να υπάρξει κάποια αναθεώρηση του σχεδίου, να τις πάρετε, να πάρετε τους πυράβλους, αλλά μην τους στήσετε, διότι δέχομαι πιέσεις και από την Αμερική και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία και τη Βρετανία, διότι δυσκολεύονται οι διαπραγματεύσεις για λύση και επιπλέον δυσκολεύεται και το σχέδιο που είχε ο Σιμίτης, μετέπειτα υιοθετήθηκε στο Ελσίνκι με διάφορες μαύρες τρύπες που δεν είναι τώρα και τώρα, ήθελε να προωθήσει, όπως και έγινε, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι είπε λοιπόν στον Κλειρίδη ότι δυσκολεύεται αυτό το σχέδιό μου να προσβάλλω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κλειρίδης του είπε επί λέξη σύμφωνα με τις σημειώσεις του Γιαννάκη Ομήρου. Μια δικτατορική κυβέρνηση, το 67 ελληνική, απέστειλε τη μεραρχία και μείναμε γυμνοί αμυντικά. Μια δημοκρατική κυβέρνηση, το 74, εννοούσε την κυβέρνηση Καραμαλή Εθνικής Ενότητας, δεν έστειλε μεραρχία να μας υποστηρίξει απέναντι στον αντιλαδίο. Και τώρα μια δημοκρατική κυβέρνηση λέει ότι δεν πρέπει να πάρουμε τους πυράβλους. Τελικά, προκειμένου να ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκάστηκε ο Κλειρίδης να συμφωνήσει και οι πύραυλοι ήρθαν στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν. Εκεί έχουμε 12 εκτοξευτές και 96 βλήματα. Το 2013 έγινε δοκιμαστική εκτόξευση που είχε μεγάλη επιτυχία. Καλέσαμε Ρώσους τεχνικούς. Όλο το σχέδιο, όλο το πρόγραμμα κόστησε 500.000 ευρώ. Το ραντάρ αυτού του συστήματος, το ρωσικό πυράβλο στην Κρήτη, φτάνει μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας, καλύπτει τα Δωδεκάνησα και τον εναέριο δρόμο προς την Κύπρο. Το 2020, στην κρίση του Ρουτς Ρέις και πριν 1,5 χρόνο, λοκάρανε, εγκλώβησαν τα ραντάρ τα δικά μας, τουρκικά αεροσκάφη F-16 που έκαναν προκλήσεις, και αυτό θεωρήθηκε εχθρική ενέργεια και διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Το κόστος επίσης κάθε βλήματος είναι περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια και η Βουλγαρία που διαθέτει S300 με περσινή απόφαση της Βουλής θεώρησε το σύστημα απικιωμένο, ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει τεχνικά γιατί υπάρχει εμπάρκο από την Ρωσία και το έδωσε να πάει στην Ουκρανία. Υπήρξε αντίδραση της Ρωσίας γιατί δεν επιτρέπεται, όπως αυτό ισχύει και σε εμάς, δεν επιτρέπεται με βάση τη σύμβαση που έχουμε κάνει από τη Ρωσία να δώσουμε σε άλλο κράτος αυτούς τους πυράβλους εάν δεν υπάρχει η συγκατάθεση και της Ρωσίας που είναι η κατασκευάστρια χώρα. Μάλιστα. Όλο αυτό το παρασκήνιο σίγουρα έχει ενδιαφέρον εκείνη την περίοδο, γιατί αντιλαμβανόμαστε και τις πιέσεις και από τη μία πλευρά και
από την άλλη. Κώστα Μαρδά, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα εγώ όσα μας είπες. Εγώ ευχαριστώ να τελειώσω με ένα στοιχείο. Βρισκόμαστε σε μια φρενίτιδα πολεμικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Ειρήνης της Στοκχόλμης, το 2023 παγκοσμίως οι αμυντικές, οι πολεμικές δαπάνες έφτασαν τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο η Αμερική είχε αμυντικό προϋπολογισμό 900 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν δεν συνεδριστούν οι δύο ηγέτες, Biden, Πούτιν, να υπάρξει μια αποκλιμάκωση και ύφεση, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και να επαναλάβω την πρόσφατη δήλωση του Πολωνού Πρωθυπουργού Τούσκ ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμάζεται για πόλεμο, παρότι δεν είναι έτοιμη, γι' αυτό πρέπει, λέει, να είναι στην πρώτη γραμμή το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Κώστα Μαρδά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Ο Βαγγέλης Άρης είναι εδώ δίπλα μου. Βαγγέλη. Θα πάμε λίγο να δούμε πώς μπορεί να μπλέξει το αθλητικό ρεπορτάζ με το αστυνομικό, ναι, χωρίς όμως να εμπλέκεται αθλητική βία ή επεισόδια στους αθλητικούς χώρους. Χθες το βράδυ, λοιπόν, πραγματοποιούνταν εδώ στο ΟΑΚΑ ο αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στη Μακάμπι Τελαβίβ. Ναι. Την ώρα, λοιπόν, που ο Λούκας Βιλντόζα, που βλέπουμε εδώ μαζί με τους συμπαίκτες του, έδιναν τη μάχη απέναντι στους Ισραηλινούς, κάποιοι ποντικοί στο σπίτι του στην Κηφισιά παραβίασαν. Ξέραν ότι έλειπε. Ξέραν ότι έλειπε, σίγουρα αυτό ήταν δεδομένο. Ήξεραν ότι έχει τον κρίσιμο αυτό αγώνα, από όπου και παρακολουθούμε τα πλάνα τώρα. Παραβίασαν την μπαλκονόπορτα, μπήκαν μέσα, έκαναν το σπίτι φύλλο και φτερό, πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό, ένα ρολόι Rolex και αγνώστου χρηματικής αξίας τη μαλφή άλλα που βρήκαν στο σπίτι. Όταν επέστρεψε ανενόχλητη στην ουσία, δηλαδή, ναι. Έτσι βλέποντας το... Ναι. Όταν επέστρεψε ο παίκτης του Παναθηναϊκού, εκτός από την λύπη του, γιατί έχασε με 87-91 ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ, είχε και το δυσάρεστο αυτό επιστρέφοντας στην οικία του. Οποιοδήποτε στο σπίτι του και βλέπει το σπίτι του να το έχουν διαρρήξει, είναι ένα σοκ. Είναι ένα σοκ. Νιώθεις καταρχάς ότι κάποιος έχει λερώσει τον προσωπικό σου χώρο. Έτσι, και αυτό μέχρι να σου φύγει είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, Βαγγέλη Σάρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ ξανά. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πέντε λεπτά μετά τις τρεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε αυτή την αναστάτωση, και δεν ξέρουμε τι είδους αναστάτωση είναι, που επικρατεί στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Ένα ξαφνικό κύμα φοιτητικών αντιδράσεων στα αμερικανικά πανεπιστήμια υπέρ της Παλαιστίνης. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά και να καλωσορίσουμε τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο από την εφημερίδα Αυγή, τον Κώστα τον Αργυρό, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Καλώς μεσημέρι, Κώστα μου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Λοιπόν, ένα νέο κίνημα φοιτητικό γεννιέται στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι ίσως το είχαμε ξαναπεί και μαζί, ότι γενικώς υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια δυσαρέσκεια σε πολύ μεγάλο κομμάτι, κυρίως των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος και κυρίως μεταξύ της νεολαίας, για τη στάση που κρατάει η κυβέρνηση Biden απέναντι στο Ισραήλ, απέναντι στην αιματοχυσία στη Γάζα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό έχει εκφραστεί εδώ και αρκετό καιρό, το έχουν καταγράψει και δημοσκοπήσεις. Τώρα, με αφορμή κάποιες συλλήψεις που έγιναν στο Μανχάταν, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, υπήρξε από τις αρχές της εβδομάδας, αυτό που λες και εσύ, ένα κύμα σε όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια, όλα τα γνωστά ονόματα, το Κολάμπια, το Χάρβαρντ, το Μπέρκλεϊ, γενικώς παντού. Σε κάποια, βέβαια, βρετανικές αρχές προσπάθησαν να προλάβουν τέτοια περιστατικά. Είναι σαφές όμως ότι μέσα στην φοιτητική νεολαία των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει μια μεγάλη δυσταρέσκεια για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συντελείται μια γενοκτονία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φραστικά, δια του στόματος του κυρίου Biden, έχουν ζητήσει μια μεγαλύτερη εγκράτεια, αν θέλεις, αυτοσυγκράτηση από τον κύριο Νετανιάχου, αλλά συνεχίζουν να τροφοδοτούν με όπλα το Ισραήλ. Εγκρίθηκε πρόσφατα και το καινούργιο αυτό πακέτο των 26 δισεκατομμυρίων μαζί με αυτά της Ουκρανίας και της Ταϊβάν και ζητούν να σταματήσει, τέλος πάντων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ να χρηματοδοτεί το Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει αυτή τη γενοκτονία. Ήταν κάτι που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να το χαρακτηρίσει και αναμενόμενο, γιατί αυτή η δυσαρέσκεια υπήρχε και συνεχώς αυξανόταν. Ο τρόπος που προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν οι αμερικανικές αρχές και οι πανεπιστημιακές αρχές πολλές φορές
με αυταρχισμό, απαγορεύσεις, καταστολής, λήψεις, νομίζω ότι έφερε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Χθες, ας πούμε, υπήρξαν πολλοί καθηγητές και από το Πανεπιστήμιο του Κολάμπια που διαδήλωσαν ακριβώς στο να αφαιθούν ήσυχοι, να κάτω τα χέρια από τους φοιτητές, έγραφαν τα πλακάτ που κρατούσαν, να διαμαρτυρηθούν. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να έχουν πολιτική άποψη, έχουν δικαίωμα να ενδιαφέρονται για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και στο πλευρό τους έχουν και πάρα πολλούς καθηγητές από ό,τι φαίνεται. Πάντως, Κώστα Αργυρέ, είναι μια αντίδραση των φοιτητών, την οποία δεν έχουμε συνηθίσει. Συνεχώς λέμε ότι υπάρχει συντήρηση μεγάλη στην αμερικανική κοινωνία, στο πόσο μάλλον στο καθηγητικό κατεστημένο πανεπιστημίο, ναι, που δεν είναι τριτοκλασάτα, είναι η κορυφή των πανεπιστημίων τώρα, όταν ναι, πρόκειται για το Yale, για το Columbia, για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο αυτής της τάξεως, έτσι, το Harvard, όλο ναι, αυτό. Ναι. Προφανώς προκαλεί έκπληξη. Εντάξει, βεβαίως πρέπει να δούμε ότι είναι μερικές εκατοντάδες. Δεν μιλάμε τώρα για πολλές χιλιάδες, αλλά γενικώς είναι μια υπαρκτή, μια φωνή που ακούγεται. Νομίζω, ξαναλέω, ότι είναι αυτή η ομερτά που έχει προσπαθήσει να επιβάλλει όχι μόνο η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πιθανώς να άκουσες και εσύ, δημοσιεύτηκαν σήμερα οι εκθέσεις για όλο τον κόσμο της Διεθνούς Αμνηστίας. Και μιλάνε εκεί ξεκάθαρα, ειδικά ας πούμε για τη Γερμανία αλλά και για πάρα πολλές άλλες χώρες, ότι οι ηγέτες τους χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οι δεχθεί τα εγκλήματα της Χαμάς, σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογούνται οι επιθέσεις της Χαμάς και η δολοφονική αυτή επιχείρηση στις 7 Οκτωβρίου, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δολοφονεί αμάχους, δολοφονεί τον άμαχο πληθυσμό, χρησιμοποιεί το όπλο εναντίον των αμάχων σε μια προσπάθεια να κερδίσει αυτό το πόλεμο με τη Χαμάς. Και νομίζω αυτή η ομερτά που είχε προσπαθήσει να επιβληθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, γιατί μιλάμε πραγματικά για ομερτά, να μην τολμάει κανείς να μιλήσει δηλαδή για το τι κάνει το Ισραήλ, είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια οργή ότι δεν μπορεί να δολοφονούνται παιδιά, να αφήνονται να πεθάνουν από την πείνα παιδιά, γυναίκες, άμαχοι γενικώς, να προετοιμάζεται μια νέα μεγάλη επίθεση στη Ράφα, μην το ξεχνάμε και αυτό. Και οι κυβερνήσεις των ισχυρών του δυτικού κόσμου να κάνουν ότι δεν βλέπουν ή να συνεχίσουν τέλος πάντων να τροφοδοτούν το Ισραήλ. Αυτή η ομερτά, όπως λες Κώστα Αργυρέ, κατά τη γνώμη σου έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν να τέτοιου είδους χαρακτηριστικά να υφίστανται? Νομίζω σε τέτοιο βαθμό όχι. Εξηγείται βεβαίως ιστορικά, εξηγείται με το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το Ολοκαύτωμα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το τι έχουν υποφέρει οι Εβραίοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό εξηγεί ίσως λίγο πιο εύκολα τη στάση χωρών όπως η Γερμανία, που έχει μια εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία να μιλήσει γενικώς κατά του Ισραήλ. Θυμίζω βέβαια και ότι και σε άλλες χώρες όποιος τολμούσε να μιλήσει κατά του Ισραήλ, το παράδειγμα του Τζέρεμι Κόρμπιν στη Βρετανία είναι χαρακτηριστικό, αμέσως χαρακτηριζόταν ως αντισημίτης. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή έχει πάρει αυτή την ένταση αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στη Γάζα, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές να μην τολμάει κανείς να τοποθετηθεί, να επιτίθεται ο κύριος Νετανιάχου, ας πούμε, και στο Κουτέρες, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, και οι δυτικές κυβερνήσεις να κάνουν ότι δεν ακούνε, να κάνουν ότι δεν βλέπουν. Νομίζω ότι είναι πρωτοφανές. Ζήσαμε κάτι αντίστοιχο, αν θες, τα τελευταία δύο χρόνια και με την υπόθεση της Ρωσίας. Φυσικά παράνομη, φυσικά εξωφρενική η επίθεση Πούτιν στην Ουκρανία, αλλά όποιος τολμούσε να μιλήσει για ειρήνη γενικώς, για μια προσπάθεια διαμεσολάβησης και όλα αυτά, χαρακτηριζόταν στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Χαρακτηριζόταν ως φίλος του Πούτιν. Δεν είναι πάντα άσπρο μαύρο τα πράγματα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ακριβώς αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις παγκοσμίως προσπαθούν να χωρίσουν τον κόσμο σε άσπρο και μαύρο και υπάρχει μια κοινωνία που λέει ότι για δεν να υπάρξει η πόλωση και να επικρατούν τα συμφέροντα στην ουσία. Ακριβώς, ότι δεν τα διάφορα συμφέροντα. Και οι μαύροι, υπάρχουν και άλλες αποχρώσεις, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να ληφθούν εδώ υπόψη και νομίζω ότι δεν θα ξεμπερδέψουν τόσο εύκολα. Δηλαδή όσο πιο αυταρχικά προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, τόσο πιο πολύ θα δυναμώνουν και οι φωνές που θα αντιδρούν και θα λένε ότι δεν μπορείτε να μας επιβάλλετε τον τρόπο που θα σκεφτόμαστε και τον τρόπο που θα μιλάμε. Και να πούμε και ότι και στην Ευρώπη είχαμε παρόμοια παραδείγματα, και το Μελανσόν στη Γαλλία,
και το Βαρουφάκι, αν θες, και στη Γερμανία. Αυτό που... με το Βαρουφάκι, ας πούμε, ήταν προκλητικότατο, έτσι. Δηλαδή, τους στέρισαν το δικαίωμα να πάει σε μια εκδήλωση προκαταβολικά, χωρίς να ξέρουν τι θα πει. Προσπάθησαν και ουσιαστικά διέλυσαν αυτή την εκδήλωση στο Βερολίνο, οι Γερμανοί. Έβλεπα προχθές φωτογραφίες από το Τωρίνο, για παράδειγμα, που πάλι η αστυνομία επέδειξε υπερβάλλοντα ζήλο εναντίον των διαδηλωτών. Γενικώς, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τρομερά, ας το πω έτσι, υπερβολική ευαισθησία απέναντι σε όσους διαδηλώνουν υπέρ της Γάζας. Κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί σε άλλους πολέμους. Γενικότερα, είτε αφορά τη λεκτική βία, είτε τη σωματική βία, είδαμε και τι έγινε σήμερα και στην Ελληνική Βουλή ανάμεσα στους δύο βουλευτές. Ναι. Αυτά είναι σημάδια της σύγχρονης κοινωνίας που δεν μας τιμούν, έτσι αφενός και αφετέρου. Δείχνουν ότι υπάρχει μια βία που ψάχνει να εκφραστεί, δείχνουν ότι υπάρχει οργή, δείχνουν ότι υπάρχουν αντιθέσεις που δεν συζητιούνται ανοιχτά και καταλήγουν πολλές φορές να οδηγήσουν σε τέτοια περιστατικά. Νομίζω δείχνουν προβλήματα γενικά δυσλειτουργίας των δυτικών δημοκρατιών, αν θέλουμε λίγο να το γενικεύσουμε. Και εδράτοντας την ευκαιρία, επειδή είσαι πολύ καλός γνώστης των διεθνών θεμάτων, τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ που ετοιμάζει αυτή την επίθεση και τα λοιπά στη Ράφα? Και φοβάμαι ότι το Ισραήλ έχει πάρει το πράσινο φως. Ήδη από ό,τι διαβάζουμε, ετοιμάζουν κάποιους καταβλισμούς για να μεταφέρουν εκεί αμάχους από τη Ράφα. Παρά τις προειδοποιήσεις σοβαρών ανθρώπων και ακόμα και Αμερικανών που λένε ότι 1,5-1,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Μα και ο Μπάιντεν το συγκράτησε τον Νετανιάχου στην αρχή όταν έγινε η επίθεση από το Τεχεράνι. Δεν μπορείς να μετακινήσεις 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, να τους πας σε κάποιους καταβλισμούς για να μπεις μέσα στη Ράφα, υποτίθεται, και να εξοντώσεις τα 4 τάγματα που λένε ότι έχει εκεί η Χαμάς. Είναι μια πάρα πολύ ρυψοκίνδυνη επιχείρηση αυτή που ετοιμάζει το Ισραήλ. Φοβάμαι ότι θα έχει και πάρα πολλά θύματα ξανά για μια ακόμα φορά. Και υπάρχει και ο κίνδυνος της γενικότερης ανάφλεξης, Κώστα μου, έτσι. Ναι, τον σταμάτησαν σχετικά, τον φρέναραν για κάποιες μέρες, γιατί φαινόταν ότι ήθελε να το κάνει νωρίτερα. Με το τέλος του Ραμαζανιού λέγανε ότι θα γίνει αυτή η επιχείρηση. Προέκυψε και αυτή η ιστορία με το Ιράν. Του έδωσαν το πράσινο φως να κάνει έστω αυτά τα χτυπήματα για την τιμή των όπλων. Για την τιμή των όπλων, ακριβώς. Για να μην φανεί ότι δεν έκανε τίποτα, ότι δεν αντέδρασε. Και να αναβάλει την επίθεση στη Ράφα. Αλλά νομίζω το ζητούμενο από τον κύριο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Να μπορέσει να μπει στη Ράφα, να πει ότι εξόντωσα τόσους μαχητές της Χαμάς, τόσα τάγματα της Χαμάς. Αν θα μπορέσει να βρει τους 129 ομήρους που λέει ότι ακόμα υπάρχουν, το θεωρώ εξαιρετικά αμφίβολο και είναι δυστυχώς ένα ερώτημα αν ζουν όλοι αυτοί οι 129 ακόμα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εκεί που το έχει φτάσει ο κύριος Νετανιάχου έχει δημιουργήσει μια κατάσταση μάλλον αδιέξοδη για τον ίδιο. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Αυτό το κάνει τώρα για να ενισχυθεί πολιτικά ο ίδιος, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του. Είναι σοβαρές αυτές οι αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του Νετανιάχου? Κοίταξε, οι αντιδράσεις που υπάρχουν αφορούν κυρίως το θέμα των ομήρων, ότι δηλαδή 7 μήνες τώρα, 200 μέρες που κλείσαμε, δεν έχει καταφέρει να επιτύχει αυτό που υποσχέθηκε, δηλαδή εξόντωση της Χαμάς και απελευθέρωση των ομήρων. Δεν είναι απαραίτητος φιλιρινικές, αν θέλεις, οι αντιδράσεις. Προέχει το θέμα των ομήρων. Υπάρχουν δυστυχώς φωνές που ζητούν ακόμα πιο σκληρά μέτρα τόσο απέναντι στους Παλαιστίνους όσο απέναντι και στο Ιράν. Ο κύριος Νετανιάχου, εκεί που έχει φτάσει τα πράγματα, ξαναλέω, δεν μπορεί να κάνει πίσω. Παίζεται και η πολιτική του επιβίωση, αυτό το λέμε εδώ και άρα είναι και, ένας παράγοντας για την πολιτική του επιβίωση όλο αυτό που γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή, έτσι. Προφανώς, όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, δεν μπαίνει θέμα πολιτικών αλλαγών, αλλαγής κυβέρνησης, εκλογών ή οτιδήποτε στο Ισραήλ. Ελπίζει ότι κάπου θα το φτάσει το πράγμα που θα μπορεί να παρουσιαστεί ως νικητής. Είναι εξαιρετικά αμφίβολα να το καταφέρει αυτό. Αλλά όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον αναβάλλονται άλλες πολιτικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να είναι δυσάρεστες για τον ίδιο. Μάλιστα. Ένα τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, επιστρέφοντας πίσω στις φοιτητικές αντιδράσεις. Οι φοιτητές στα αμερικανικά κολέγια και τα αμερικανικά πανεπιστήμια αντιδρούν για το θέμα της Παλαιστίνης ή συνδέουν και τις αντιδράσεις τους αυτές με ευρύτερα θέματα που απασχολούν την αμερικανική κοινωνία? Την οικονομία, παράδειγμα. Κοίταξε,
Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο εστιάζουν στο θέμα. Περιορίζονται σε αυτό το θέμα. Προφανώς, βεβαίως, κάθε φορά που ξεπηδάει ένα τέτοιο κίνημα, ας το πούμε, που μιλάει για στρατιωτικές δαπάνες, εκεί προφανώς μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Θυμίζω ότι βγήκε πρόσφατα αυτές τις μέρες η έκθεση του Ινστιτούτου Σύπρη από τη Στοκχόλμη που μιλάει για διόγκωση, για εκτόξευση των στρατιωτικών δαπανών παγκοσμίως. Σωστά. Και που τονίζει ότι αυτές οι δαπάνες πάντα από κάπου αλλού κόβονται, συνήθως από κοινωνικούς τομείς όπως η υγεία. Υγεία και παιδεία, βέβαια. Κάθε κίνημα που μιλάει για σταμάτημα των στρατιωτικών δαπανών, της στρατιωτικής ενίσχυσης, κάπου κάποια στιγμή πιθανώς φτάνει να μιλήσει και για την ανάγκη αυτά τα χρήματα να πάνε σε άλλους καλύτερους σκοπούς. Έτσι ακριβώς. Κώστα Αργυρία, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και για τα όσα μας είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 3 και 25, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο στούντιο για να δούμε πώς κινείται και η πολιτική επικαιρότητα. Κοντά μου είναι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θανάσης Παπαθανάσης. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και μέσω Skype από τη Θεσσαλονίκη, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος. Σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χρυσόγονε, για την συμμετοχή σας και την επικοινωνία στη συζήτηση μας αυτή που θα έχουμε τώρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω και θα ήθελα ένα σχόλιο από τον κύριο Παπαθανάση για όλα όσα συνέβησαν, τα οποία είναι πρωτόγνωρα στην Ελληνική Βουλή, κύριε Παπαθανάση, να πέφτουν γροθιές στο Κοινοβούλιο μεταξύ δύο βουλευτών. Τι να πω, περισσότερο από το καταδικάζουμε. Είναι μια απαράδεκτη, αχαρακτήριστη ενέργεια και δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με το δημοκρατικό μας πολίτευμα που στη χώρα μας ευτυχώς είναι πολύ ισχυρό. Με βιοπραγίες, με πρακτικές των άκρων, με χυδαία ρητορική λαϊκισμού πάρα πολλές φορές και ακόμα και από το βήμα του Κοινοβουλίου από κάποιους αρχηγούς παρατάξεων, δυστυχώς προσπαθούν κάποιοι να μας γυρίσουν στο χτες. Δεν θα συμβεί όμως αυτό, κύριε Γιακουμή, και νομίζω και ότι η κοινωνία θα το περιφρουρήσει αυτό. Δεν μπορεί να γυρίσει η χώρα μας σε σκοτεινές εποχές του παρελθόντος. Δεν συνάδει με τη δημοκρατία μας, δεν συνάδει με τον πολιτισμό μας και νομίζω όλα τα δημοκρατικά κόμματα στην ίδια πλευρά είμαστε και καταδικάζουμε κάθε τέτοιου είδους γεγονός. Ήδη, όπως ξέρετε, ο κύριος Στασούλας αμέσως μετά το πολύ κακό αυτό γεγονός, για 15 μέρες που είναι το μέγιστο που μπορούσε να πράξει ως πρόεδρος της Βουλής, που είπε όμως είναι ποινή χάδι, αποπέμπεται ο κύριος Φλόρος, ήδη έχει συλληφθεί, θα πάει στη Γαδά και βέβαια. Αυτόφορο, ε! Ναι, άρση ασυλίας και θα πάει με ποινή για κακούργημα να δικαστεί. Που όπως γνωρίζετε επισύρει ποινές μέχρι και 10 ετών κάθεξη. Μάλιστα. Γιατί είναι κατά βουλευτού, κατά την ώρα εκτέλεση των καθηκόντων του. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για μια σοβαρή υπόθεση που σαφέστατα δεν μπορεί στη χώρα μας τέτοιου είδους πρακτικές και τέτοιες λογικές να τις αφήσουμε να υποσκάπτουν τη δημοκρατία μας. Κύριε Μαμουλάκη, εσείς τι λέτε, σας παρακαλώ πολύ. Ήταν μια πολύ δυσάρεστη, πολύ άσχημη στιγμή. Τα ακούγατε τις φωνές από το κυλικείο. Ναι, βρισκόμουν στο κυλικείο, έτσι. Τη στιγμή εκείνη, ακούσαμε τις φωνές. Πήγαμε κι εμείς προς την αίθουσα της Ολομέλειας, γιατί είχαμε και μια επιτροπή παραγωγής και εμπορίου στη Γερουσία. Συγκλονιστικό και αδιανόητο για εν έτη 2024, για την τρίτη ελληνική δημοκρατία που εδώ και 50 χρόνια, παρόλο στις δύσκολες και σκοτεινές στιγμές με την είσοδο της Χρυσής Αυγής, ακόμα και τότε δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το αδιανόητο σημείο. Νομίζω λοιπόν ότι προφανώς είναι καταδικαστέα αυτή η κίνηση, είναι εξόχως προκλητική για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία και καταδικάζεται νομίζω ολιστικά και συνολικά από το σύνολο των κομμάτων. Mm-hmm. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κόμματα και χρώματα. Είναι ξεκάθαρα, πρέπει να έχει μια κόκκινη γραμμή απέναντι στο φασισμό, απέναντι στις νοοτροπίες, οι οποίες απέχουν παρασάγκας από αυτό που πρέπει να πρεσβεύσουμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το ζήτημα πρέπει άμεσα η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα. Προφανώς ο πρόεδρος της Βουλής αξιοποίησε το μοναδικό εργαλείο το οποίο διέθετε, που πράγματι δεν είναι συμβολικού χαρακτήρα το 15ο. Είναι χάδι, αλλά το είναι μια αρχή για να μπορέσει η δικαιοσύνη να κινητοποιηθεί και να προχωρήσει άμεσα στις πρέπουσες ποινές. Από εκεί πέρα. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια παρένθεση, ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο.
Σίγουρα δεν χαροποιεί κανέναν από εμάς να βιώνουμε και να νιώθουμε ότι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχουν μέλη του με τέτοιες συμπεριφορές παραβατικές. Και δεν μένω μόνο στην κίνηση προφανώς του κυρίου Φλόρου, που εν είδη μποξέρ έκανε ό,τι έκανε εντός της αιθούσης, αλλά προφανώς και των άλλων βουλευτή της Ελληνικής, ο οποίος προφανώς προκάλεσε, δεν ξέρω ακριβώς, θα το δούμε και στην πορεία το τι συνέβη. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι, και κλείνει η παρένθεση, νομίζω ότι ήταν κάτι μελανό που όλοι θέλουν να... Κύριε Χρυσόγονε, εσείς τι λέτε? Η πολιτική καταδίκη είναι αυτονόητη, από εκεί και πέρα υπάρχει ποινικό αδίκημα. Δεν τίθεται θέμα βουλευτικής ασυλίας όταν το αδίκημα έχει χαρακτήρα αυτόφορου κακουργήματος. Δεν χρειάζεται άρση της ασυλίας. Συνεπώς προχωρεί η διαδικασία και θα κρίνει η δικαιοσύνη αν επηρεάστη, και εντάξει, από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι υπάρχει μια έξαρση της βίας γενικότερα στην κοινωνία μας τον τελευταίο καιρό, η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Χρειαζόμαστε, εγώ θα έλεγα, μια μεγαλύτερη βαρύτητα ήδη από το εκπαιδευτικό μας σύστημα στο να μαθαίνουμε στα παιδιά μας την αξία της μη βίας. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και στον χώρο του Κοινοβουλίου εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα, τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο ποινικός νόμος. Από εκεί πέρα το λόγο τον έχει ο ποινικός δικαστής, είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαθανάση, κόμματα τα οποία έχουν ως αφήγημα τον αντισυστημισμό, κόμματα τα οποία πάνε κόντρα στο σύστημα, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν, μπορούν να κάνουν τέτοιες πράξεις? Νομίζω ότι η πιο σαφής διαβεβαίωση σε αυτή την κατεύθυνση από το ότι υποβάλαμε υπόμνημα στο να μην μπορεί να συμμετάσχουν οι Σπαρτιάτες, που θεωρούμε εμείς και έχουμε μια μεγάλη επιχειρηματολογία ότι πίσω τους κρύβονται υπόδικοι, όπως είναι ο κύριος Κασιδιάρης, στην διαδικασία των εκλογών, τη στιγμή μάλιστα που μας εξέπληξε, αρνητικά θα έλεγα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπέβαλε εγκαίρως και εμπρόθεσμα υπόμνημα και πολλές φορές κατηγορεί εμάς. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο αγώνας μας κατά αυτών των φασιστοειδών καταστάσεων από την πρώτη στιγμή είναι απέναντι στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάστε ότι εμείς πήγαμε κατηγορούμενοι τη Χρυσή Αυγή και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου τέτοια γεγονότα να μην αμαυρώνουν τη δημοκρατία της χώρας μας, την οποία είμαστε διατεθειμένοι να την περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο. Και νομίζω ότι το πράττουμε αυτό καθημερινά. Άρα πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινείται το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να περιφρουρήσουμε τις αξίες του πολιτεύματός μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που έφερε την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, είναι αυτή που στερέωσε τα θεμέλια της δημοκρατίας στη χώρα μας μετά το 1974. Οι δικοί της ηγέτες, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήταν αυτός που θεμελίωσε αυτή την ισχυρότατη δημοκρατία, το πρώτο Σύνταγμα. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία αποδεικνύει τελικά ότι κάποιοι που διατηρούμε αυτές τις αρχές και τις αξίες διαχρονικά με τον ίδιο τρόπο, προσιλωμένοι σε αυτές, τελικά κρινόμαστε και από τον ελληνικό λαό θετικά. Και είμαστε η μόνη παράταξη μετά το 1974, η οποία και για πάρα πολλά έτη παραμένουμε υψηλά στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό είναι κάτι που μας τιμά, αλλά μας δίνει και τεράστιο βάρος ευθύνης να είμαστε εκεί που πρέπει σε όλες τις κρίσεις της πολιτείας και της κοινωνίας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαμουλάκη αν όντως ξεχαστήκατε να καταθέσετε υπόμνημα ή, όπως σας κατηγορούν τα άλλα κόμματα, ότι προσπαθείτε ως ΣΥΡΙΖΑ να ψαρέψετε στα θολά νερά σε ό,τι αφορά το θέμα του υπομνήματος. Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί άκουσα και την τοποθέτηση του κύριου Παπαθανάση και νομίζω ότι χρήζει απαντήσεως. Βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και δια του αρχηγού του και δια του συνόλου των μελών που απαρτίζουν την συνεθνική αντιπροσωπεία, οι βουλευτές μας δηλαδή και τα στελέχη, έχουμε καταδικάσει απερίφραστα και στοχευμένα και με κριτική στη δημόσια σφαίρα την πρακτική των Σπαρτιατών και φυσικά την άμεση σχέση, αυτό πιστεύουμε και εμείς ακράδαντα, την άμεση σχέση με την εγκληματική οργάνωση, με ηγέτη αυτής, τον κύριο Κασιδιάρη. Άρα λοιπόν είναι κάτι ξεκάθαρο. Δεν ήταν άλλωστε και υποχρεωτικό. Και δεν είναι και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν κατέθεσε υπόμνημα. Θεωρούμε ότι η δικαιοσύνη πράττει τα δέοντα, έχει ακούσει το σύνολο των απόψεων του πολιτικού συστήματος, είτε γραπτός είτε προφορικός, όπως συνέβη και με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν τίθεται κανένα θέμα. Ξεκάθαρα, τελεία, παύλα παράγραφος, για αυτό το ζήτημα δεν χωρούν κόκκινες γραμμές. Άλλωστε, η αριστερά και γενικότερα ο προοδευτικός κόσμος έχει γευθεί, δυστυχώς θα το πω αυτό έτσι, και φλεγματικά, αν θέλετε, συμπεριφορές από ακροδεξιούς χώρους, οι οποίες φυσικά και δεν συνάδουν καθόλου με τη δημοκρατία μας. Τώρα, μια παρένθεση, μια παρατήρηση στον κύριο Παπαθανάση. Πράγματι, η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, που δυστυχώς εκινήθη
μέσα από μια δύσκολη συνθήκη για την πατρίδα μας που ήταν η Κύπρος και ο Ατήλας 1, Ατήλας 2, η κατάρρευση της Χούντας. Προφανώς πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός είναι αυτός που υπέγραψε πολιτικά, εννοώ, την έναρξη της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Φυσικά ο κύριος Καραμαλής είναι από εκεί. Είπα, είναι, εγώ, το λέω, δεν είναι προνόμιο κανενός κόμματος. Δεν έχει χρώμα η θεμελίωση της δημοκρατίας μας. Αλλά η Νέα Δημοκρατία τα πάλι μπροστάρει σε αυτή την προσπάθεια. Μπροστάρης, δεν ήταν. Σε όλα τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία φωνάζετε εσείς. Ένα-ένα για τα παντών. Ευρωεκλογές έχουμε. Εσείς ήσασταν κατά τη Ευρώπη και τη ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Όχι. Επόμενο. Τώρα είστε υπέρ τη Ευρώπη ή όχι. Είστε με την Ευρώπη ή δεν είστε. Είναι καλό να μην καπηλεύεστε. Εσεί αλλάζετε θέση. Εσεί αλλάζετε θέση. Άκουσα στοχίε, αδιανόητα πράγματα. Δεν σα διάκοψα. Αυτό είναι ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού. Όταν εκφράζει τη δημοκρατία και πιστεύει στη δημοκρατία και στο Σύνταγμα. Δεν είναι αλλά. Είναι καλό σε ένα σοβαρό ζήτημα να μην υπάρχουν διακόψει. Κλείνω λοιπόν, κύριε Ακουμίλακοντα, το εξή. Βέβαια, να ακούσω τον κύριο Χρυσόγονο και ο οποίο είναι. Οφείλω να πω και ένας έγκριτος συνταγματολόγος και θέλω να ακούσω και την άποψη. Αλλά γενικά στο ζήτημα αυτό νομίζω δεν χωρούν ούτε σε αυτό κόμματα και χρώματα. Ζούμε στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Μάλιστα. Στο 50ο έτος κλείσαμε μισό αιώνα και είναι καλό να υπάρχει μια ισότιμη αντίσταση. 50 χρόνια δεν είναι τυχαίο. Αυτό είπα πριν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως και η χρεοκοπία της χώρας που φέρεται αυτή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χρυσόγονο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί και το κόμμα σας κατέθεσε υπόμνημα για να εξαιρεθεί οι Σπαρτιάτες από το θέμα των εκλογών. Μάλιστα, προηγηθήκατε της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω, ή κάνω λάθος. Βεβαίως καταθέσαμε υπόμνημα, όπως και το 2023 για το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, τους Έλληνες. Και επί της ουσίας, με αυτά που κάνουν οι Σπαρτιάτες, ναι, και με αυτά που είπε ο πρόεδρός τους, ο κύριος Στίγκας, περί Greek Mafia, Δον Κορλεόνε κλπ. Από το βήματος της Βουλής, μάλιστα. Αλλά και με αυτά που έκανε ο βουλευτής τους σήμερα, δικαιώνουν την επιχειρηματολογία και των κομμάτων που υπέβαλαν υπόμνημα. Τώρα, γιατί δεν υπέβαλε υπόμνημα ο ΣΥΡΙΖΑ το ξέρει, ας το εξηγήσει ο ίδιος. Ναι, ναι. Δικαιώνουν πολλά λοιπόν κομμάτια, την επιχειρηματολογία των κομμάτων που υπέβαλαν υπόμνημα και δικαιώνουν κυρίως και την επιχειρηματολογία των ενισταμένων ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οι οποίοι ζήτησαν την έκπτωση. Ως συνταγματολόγος, κύριε Χρυσόγονε, τι πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει η απόφαση του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη των Σπαρτιατών? Εάν το δικαστήριο θεωρήσει ότι ευσταθεί το σκεπτικό της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, στην παραγγελία της περί ασκήσεως ποινικής διώξεως κατά των 11 από τους 12 βουλευτές των Σπαρτιατών, τότε προφανώς θα διατάξει την έκπτωση όλων των 12, διότι και ο κύριος Στίγκας δεν εξαιρείται σε αυτή την περίπτωση, στη δίκη του ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, ενώπιον του Ευλογοδικείου δηλαδή, θα διατάξει την έκπτωσή τους. Εγώ θεωρώ εσφαλμένη και αντισυνταγματική τελικά την εκδοχή περί διενεργίας αναπληρωματικών εκλογών στις 12 εκλογικές περιφέρειες. Νομίζω δεν θα πάνε εκεί, αν προκύψει, δεν θα πάνε εκεί νομίζω. Διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με την λαθρέα εισαγωγή ενός δεύτερου εκλογικού συστήματος πλειοψηφικού για τις 12 αυτές περιφέρειες και για μία έδρα στην κάθε μία. Θα μας επανέφερε δηλαδή στα δεδομένα του τριφασικού εκλογικού συστήματος του 1956 που είχε αποτελέσει τη θριαλίδα ανώμαλων πολιτικών εξελίξεων που κατέληξαν στο πραξικόπημα του 1967. Εν πάση περιπτώσει, παλιές ιστορίες αυτές. Η ουσία είναι, για μένα πρέπει να γίνει, αν το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο δεχθεί την επιχειρηματολογία των ενισταμένων και της κυρίας Αδηλίνη, που δεν μπορώ να προκαταλάβω την κρίση του έτσι και δεν δικαιούται κανείς να προσπαθήσει να το επηρεάσει. Εάν το εκλογοδικείο όμως δεχθεί την επιχειρηματολογία αυτή, τότε πρέπει να γίνει ανακατανομή των εδρών στα υπόλοιπα κόμματα που έχουν περάσει το όριο του 3%. Κατά αναλογία τη δυνάμεως καθενός από θέλω αυτά. Να ρωτήσω. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου όμως και εμένα να πω ότι δεν πρέπει κανείς να επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά μια κατάκτηση του ελληνικού λαού συνολικά, που είναι η ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος. Αυτή η ανατροπή ήρθε βεβαίως ως αποτέλεσμα της κυπριακής τραγωδίας, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκε και η λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου. Έτσι. Με κύριε, κύριε λοιπόν, Παπαθανάση, παιχνίδια ενού παικτής. Δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά. Κύριε Παπαθανάση, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου κρίνει ότι δεν πρέπει να ανακηρυχθούν οι Σπαρτιάτες για τις εκλογές της Ευρωβουλής. Κατά τη γνώμη σας, θα αποτελεί και ένα πρόκριμα
ας το πούμε, για την τελική απόφαση ό,τι αφορά. Εγώ θα μείνω, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι νομικός. Τα είπε πολύ καλά ο κύριος Χρυσόγονος. Νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να παρεμβαίνουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι αποκλειστική. Όχι πολιτική εκτίμηση, εγώ ζητώ. Ασφαλώς δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στην δικαιοσύνη. Εάν το Άριος Πάγος πάρει απόφαση και αποκλείει το κόμμα των Σπαρτιατών, καλοδεχούμενοι. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο και δεν μπορώ να γνωρίζω και κάτι περισσότερο. Όχι, σίγουρα. Ήθελα απλά όμως σήμερα, μιας και υπήρξε και ένα ζήτημα που είναι της ημέρας. Ο κ. Κασελάκης έκανε δήλωση σήμερα ότι θα αυξήσει, ότι θα θέλει να πάει στο 5% του ΑΕΠ το κομμάτι αυτό. Στην υγεία. Και επειδή είμαι άνθρωπος υγείας, μου έκανε φοβερή εντύπωση τη στιγμή που το ΑΕΠ στην υγεία έχει φτάσει στο 5,8% και, και προχωρά. Ο κ. Κασελάκης. 5% ακόμα κάνει μια ο κ. Κασελάκης επανήλθε και λέει συν 5%. Ακριβώς. Στο 5% συν 5% είναι 5,25%. Είμαστε πάλι στο 5,8% εμείς. Είμαστε παραπάνω από αυτό που προσβλέπει το κατώτερο, δηλαδή ο κ. Κασελάκης. Να θυμίσω στον κ. Κασελάκη, ο οποίος δεν ήταν βέβαια στην Ελλάδα ο άνθρωπος και μπορεί να μην το γνώριζε, ότι το 2019 η δαπάνη έτρεχε με 4,1 δις και τώρα τρέχει με 6 δις. Και η αύξηση από το 2019 στο 2024 των δαπανών για την υγεία είναι 46,5% αυξημένες. Μάλιστα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κάνει αύξηση σε αυτά ακριβώς από το 2019 του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, που τελείωσε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 46,5%. Μάλιστα. Αν νομίζει ότι με τέτοια παιχνίδια, κάτι που δεν το γνωρίζει με βέβαιος, και να βάζει ότι θα βοηθήσουμε την υγεία αυξάνοντας 5% του 5% του ΕΠ, δηλαδή 5,25% θα πάμε τον ΕΠ, όταν θα ξεπεράσουμε το 6,5% του ΕΠ την επόμενη χρονιά, νομίζω ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει. Είναι τουλάχιστον μερικές φορές, να το πω, γίνεται... πώς να σου πω, δεν στέκεται με σοβαρότητα από ένα, σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, τη στιγμή που γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην υγεία, τα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Ήδη προχωράμε τώρα σε 10.000, 6.500 φέτος και 10.000 μέχρι το τέλος. Το κύριο Καλιάνο, πώς το εκτιμάτε? Θα σας πω και τον κύριο Καλιάνο, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να μου απαντήσετε πέρα από όλα το 5% της αύξησης με το 5% του ΕΠ είναι 5,25. Απαντήθηκε, ναι, ναι. Απαντήθηκε και είναι αυτό που απάντησε η Εθνότητα. Για τον κύριο Καλιάνο θα πω, θα απαντήσω και για τον κύριο Καλιάνο, δεν κρύβομαι. Θα πω ένα πράγμα. Ο κάθε άνθρωπος τη συγκεκριμένη στιγμή που ο άνθρωπος χάνει τον πατέρα του μπορεί να εκφραστεί και να πει και αυτός τα παράπονά του και πολύ καλώς τα είπε. Δόθηκε πολύ ενδελεκής απάντηση από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Μάλιστα. Επειδή είμαι άνθρωπος όμως της υγείας, σας πω εγώ, καθημερινά η μάχη η οποία δίνεται στα ελληνικά νοσοκομεία είναι τεράστια. Σώζονται καθημερινά πάρα πολλές ζωές που δεν θα σωζόντουσαν ποτέ εάν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα υγείας της χώρας. Να είστε βέβαιος για αυτό που σας λέω, κυρία Κουμή. Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη που ξέρω εγώ δεν έχει τόσο δυνατό σύστημα υγείας και απεδείχθη στην μεγάλη κρίση του COVID. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, επειδή νομίζω το υποτιμάτε. Έχουμε τους καλύτερους γιατρούς και τους πιο δυνατούς νοσηλευτές πανευρωπαϊκά. Και γι' αυτό το λόγο. Η υγεία των πολιτών δεν διακυβεύεται σε κανένα τρόπο. Τα μέτρα που προτείνει ο κύριος Κασελάκης, όχι μόνο στα θέματα της υγείας και γενικότερα, είναι εφικτά? Μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, ή θα είναι πάλι μια επανάληψη του παρελθόντος? Τα μέτρα που προτείνει ο Στέφανος ο Κασελάκης και γενικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως αξιωματική αντιπολίτευση, όχι απλά είναι επιτεύξιμα, όχι είναι και απλοποιημένα ώστε να είναι εύπεπτα και στην κοινωνία. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ζήτημα της φορολόγησης, γιατί είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό και κομβική σημασία, πώς θα υπάρξουν πόροι για να ενισχυθεί η υγεία έτσι περαιτέρω από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτά τα 5 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Και θα εξηγήσω. Σας είπα νούμερα. Άκουσα πράγματα και αστοχίες, ναι, και προκλητικά πράγματα την ώρα που καταραίει το εθνικό σύστημα υγείας σε όλη τη χώρα. Ένα παράδειγμα μόνο. Ούτε δεν λειτουργεί η παιδοψυχιατρική κλινική για μια ολόκληρη περιφέρεια, όπως είναι η Κρήτη. Ένα μικρό παράδειγμα των τελευταίων ημερών και αδυνατεί το Υπουργείο πια να διαχειριστεί τα στοιχειώδη. Γιατί? Διότι πια η κατάσταση έχει έρθει σε τέτοιο απελπιστικό βαθμό που ακόμα και η βούληση να υπάρχει, αν δεν υπάρχει γενναία χρηματοδότηση και ενίσχυση στο στελεχειακά αφιδατωμένο ΕΣΥ, και νομίζω το παραδέχονται όλοι, και αυτό που είπατε πριν, κύριε Γιακουμή, δεν υπάρχει το κίνητρο. Φεύγουν τα καλά μας μυαλά, έφυγαν με την κρίση του 10-12, τώρα συνεχίζουν και οι γιατροί όριμοι, παρουτοκαπνισμένοι μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποχωρούν. Γιατί αποχωρούν? Γιατί προφανώς οι προκλήσεις και το συμφέρον των απλών αυτών γιατρών έξω είναι πολύ πιο ελκυστικό σε επίπεδο μισθών. Αυτό είναι κάτι κρίσιμο, αλλά να απαντήσω στο θέμα το οικονομικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο είχαμε μια δομική αδυναμία, και το λέω σε επίπεδο έτσι αυτοκριτικής στο παρελθόν, μια δομική αδυναμία στην εκφορά ενός στέρεου, κρυστάλλινου, ξεκάθαρου και τεκμηριωμένου κοστολογημένου πολιτικού λόγου γύρω από τα οικονομικό γίγνασθε. Το κάναμε.
Και δεν σας κρύβω ότι τα μηνύματα, πολλά και ετερόκλητα από τους ανθρώπους της αγοράς, το επιχειρήν, για την πρόταση του Στέφανο Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πάρα πολύ θετικά. Γιατί? Γιατί έχουμε ανθρώπους και οικονομικό επιτελείο που γνωρίζει πολύ καλά την αγορά, τις αδυναμίες ελληνικής οικονομίας. Θα θυμίσουμε εδώ ότι ο Έλληνας πολίτης, και μας ακούν οι τηλεθεατές μας, μας βλέπουν, ο Έλληνας πολίτης είναι τελευταίος, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη είναι προτελευταία σε όλη την Ευρώπη. Με μια ακρίβεια που καλπάζει και φυσικά τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια πάρα πάρα πολύ. Και ειδικά τώρα εν ώψη των γιορτών του Πάσχα, όλα αυτά βρίσκονται σε ανωδική τιμές, από τουλάχιστον ενεδική. Κύριε Χρυσόγονε, το διακύβευμα των ευρωεκλογών για το κόμμα σας, για το ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος? Είναι η δεύτερη θέση, είναι ισχυρό ποσοστό, τι ακριβώς είναι? Το διακύβευμα των εκλογών, κύριε Γιακουμή, δεν είναι για το ΠΑΣΟΚ, είναι για τη χώρα. Η χώρα χρειάζεται να αποκτήσει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση με προοπτική κυβερνησιμότητας και με προοδευτική πρόταση εξουσίας, εναλλακτική έναντι της πρότασης που υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κατεδαφίσει στην ουσία το κοινωνικό κράτος και η κατεδάφιση της δημόσιας υγείας είναι μία από τις όψεις αυτού του φαινομένου. Όποιος απευθύνεται στις δημόσιες δομές υγείας το καταλαβαίνει πολύ καλά, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε περαιτέρω. Το περιστατικό Καλλιάνου είναι απλώς μια μερική επιβεβαίωση του γενικότερου φαινομένου της κατάρρευσης δημόσιας υγείας. Όπως επίσης είναι ενδεικτικό και το γεγονός ότι οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, οι δαπάνες δηλαδή που υποχρεώνονται οι ασθενείς να κάνουν από την τσέπη τους, είναι υψηλότερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς διότι είναι ανεπαρκείς οι δομές δημόσιας υγείας. Κατά τα άλλα, βεβαίως, ο κ. Κασελάκης εκτέθηκε και στο θέμα αυτό, διότι δεν ξέρει καλή αριθμητική και δεν ξέρει καλά τα δεδομένα της υγείας. Καλά τα ξέρετε. Και αυτό είναι μια επιπλέον απόδειξη του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υποβάλει στο εκλογικό σώμα μια αρθρωμένη και συνεκτική πρόταση εξουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υποβάλει στο εκλογικό σώμα διάφορες φαντασιώσεις περί θαυμάτων στη βάφτιση και σταυρών και λαδιών κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα ο νέος του αρχηγός έχει ένα εγγενές έλλειμμα σοβαρότητας. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο το οποίο μπορεί να αποτελέσει την αξιωματική αντιπολίτευση που χρειάζεται ο τόπος, εάν και εφόσον οι πολίτες του δώσουν τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές. Ο κυρίαρχος λόγος θα κρίνει. Μάλιστα. Η σοβαρότητα, συγγνώμη, γιατί νομίζω πρέπει να απαντήσω, ότι είναι χαρακτηρισμός ο οποίος νομίζω δεν συνάδει και με την ιδιότητα του κυρίου Χρυσόγονου. Η σοβαρότητα κρίνεται διαρκώς για όλους μας και από όλους μας. Το να σπέβδει κάποιος υποψήφιος ευρωβουλευτής που εγώ σας σέβομαι να κατηγορείται τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτούς τους χαρακτηρισμούς δεν περιποιεί τιμή ούτε για σας, αλλά κυρίως ούτε για τον πολιτικό χώρο από τον οποίο εκπροσωπείτε και καλώς εκπροσωπείτε, αλλά όχι με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι η ελάχιστη παρέμβαση. Είδατε με πολλή επιότητα, σας απευθύνομαι, γιατί νομίζω ότι δεν αρμόζει στο πολιτικό σύστημα. Κύριε Παπαθανάση. Τι να κάνουμε, μερικές φορές η αλήθεια πονάει. Όχι, οι χαρακτηρισμοί εκθέτουν. Κύριε Παπαθανάση, θέλω να σας ρωτήσω, εν ώψη των ευρωεκλογών, πιστεύετε ότι οι πολίτες θα στείλουν κάποιο μήνυμα στην κυβέρνηση? Τι πιστεύετε? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι ευρωεκλογές είναι διαφορετικού τύπου εκλογές. Είναι εκλογές, αυτό που λέμε, τι θέλουμε από την Ευρώπη του αύριο. Επειδή η δικιά μας παράταξη είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, που την κράτησε όρθια και που διεκδικεί καθημερινά και βλέπετε πόσα πράγματα έχουμε πάρει από την Ευρώπη αυτή την τετραετία, στην οποία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αυτή είναι την προηγούμενη. Αυτή που έχει περάσει, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Ναι. Όχι, ενώ και μετά το καλοκαίρι του 23, ποια τετραετία. Μπήκαμε στη δεύτερη. Τώρα είμαστε στη δεύτερη τετραετία. Την προηγούμενη τετραετία, λοιπόν, που ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, βλέπετε με ποιο. Πόσο υψηλά τον έχουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, βέβαια και στην Αμερική. Αλήθεια τώρα. Εσείς δεν μου ακούσατε. Εμένα ακόμα περιμένω την απάντησή σας αν είστε υπέρ της ΕΟΠ και του ΝΑΤΟ. Ναι. Γιατί έχετε καμία αμφιβολία περί αυτού? Σας παρακαλώ τώρα, κύριε Βουλή. Μην χαμηλώνετε. Ναι, ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους ισχυρότερους Ευρωπαίους. Ένα όργανο που μόνο εσείς δεν το έχετε αντιληφθεί. Ενισιακό και αιρετό. Και σας καταδίκασε με το αμερίφραστο. Μόνο εσείς δεν έχετε αντιληφθεί. Δεν έχουμε πολύ. Εάν δεν θέλετε να ακούσετε την άποψή μας, μπορείτε να εκφράζετε για το ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει όμως να μας αφήσετε να ολοκληρώσουμε. Η Νέα Δημοκρατία το γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες.
διεκδίκησε αυτή την τετραετία πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτα πήρε πάρα πολλά χρήματα, 36 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα χρήματα διακυβεύονται εκεί. Πώς χρήσετε, όταν ο κύριος Αρβανίτης. Που είναι, πολύ περισσότερα πήρε η Ιταλία. Όταν ο κύριος η Ιταλία είναι πέντε φορές η Ελλάδα, κύριε Μαμουλάκη. Δεν, δεν έχετε τάξη μεγέθους, μάλλον δεν γνωρίζετε. Μάλλον δεν γνωρίζετε. Όταν, κύριε Μαμουλάκη, εσείς δεν γνωρίζετε. Εσείς δεν γνωρίζετε τι γίνεται. 36 δις. Πήρε η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης με βάση. Η Ιταλία πήρε 186 και πάλι είναι παραπάνω από εσάς, όχι μόνο ποσοτικά προφανώς. Κύριε Μαμουλάκη, ναι, προσπαθείτε να κάνετε μία σπέκουλα σε κάτι. Μην... Ναι, ναι. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Με συγχωρείτε τώρα. Ολοκλήρωσε, σας παρακαλώ πολύ, γιατί δεν έχουμε χρόνο στη διάθεση. Στο μεταναστευτικό, η Ελλάδα ακολούθησε μία από τις πιο μεγάλες στρατηγικές και αυτή τη στιγμή έχει λυθεί όταν τα σύνορά μας ήταν ξέβραγα. Όταν τα σύνορά μας είναι ξέβραγα. Χαιρόμαστε όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει αλλάξει θέση. Είναι υπέρ του φράχτη. Είναι υπέρ του να μπαίνουν η αστυνομία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι υπέρ των Αμερικανών. Είναι υπέρ των Ισραηλινών. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι έχετε. Ότι πρέπει να ξαναβρείτε την πηξίδα. Είδατε, που δεν θέλετε να πάτε. Δημοκρατία και μια το δημοκρατία, λοιπόν, τρία πράγματα. Θα σας μιλήσω εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιακούμη, δεν θα το επιτρέψω. Δεν έχω χρόνο, σας παρακαλώ. Τρία πράγματα. Προσφυγικό. Είναι η μόνη χώρα που έβαλε στην ατζέντα και είναι τα σύνορα της Ευρώπης στα ελληνικά. Δύο. Το μεταναστευτικό. Το διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Τρία ταμείο ανάκαμψη και τέσσερα ΚΑΠ. Κύριε Μαμουλάκη, τα χρήματα για να έρθουν στην Ελλάδα πρέπει κάποιος να τα διεκδικήσει. 30 δεύτερα εσείς και 30 δεύτερα ο κύριος Χρυσόγορος για να ολοκληρώσουμε. Αρχίζω ανάποδα. ΚΑΠ. Αδιανόητοι χειρισμοί 19-23 που στοιχίζουν στον πρωτογενή τομέα στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Δεύτερο ζήτημα. Οικονομία. Η ακρίβεια μπαίνει στον τρίτο χρόνο, χυμάζει το ελληνικό νοικοκυριό. Η κυβέρνηση είναι τροχονόμος παρατηρητής, αντί να είναι παρεμβατική όπως σε άλλα κράτη και να αντιθασεύει το φαινόμενο αξιοποιώντας την εργαλειοθήκη της Κομισιόν. Η ΔΕΗ έχει πέσει από πέρυσι ότι είναι πολίτες κομβικός... στο 50% και είναι Μαμουλάκη. Όσο, όσο και να διακόπτετε και να ανεβάσετε τα συντεσσεμπέρ, τόσο πέφτουν τα επιχειρήματά σας. Και πάμε στο μεγάλο όμως ζήτημα, το οποίο εκεί θα κρυθούν πολλά και οι αποκαλύψεις φαίνεται ότι θα είναι χιονοστιβάδα και είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό. Ναι. Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί φαίνεται και πολιτικές. Κύριε Χρυσόγονε, ο κύριος Αρβανίτης έλεγε να μην πάρουμε τα χρήματα στην Ελλάδα. Σε 110 μιλίες. Να σας πω κάτι, είναι σε βάρος του κύριου Χρυσόγονε. Το έγραψε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, να το πω με το Ταμείο Ανάκαμψης. 110 φημοί θα πάρουν 36 δις. 10 δεύτερα σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε την καλοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει τα τελευταία 5 χρόνια με πηξίδα της το όφελος των ολίγων και όχι το όφελος των πολλών, έχει επιδεινώσει τις οικονομικές ανισότητες, έχει φέρει βέβαια μια οικονομική ανάπτυξη στη χώρα, η οποία όμως ωφελεί την οικονομική ολιγαρχία. Μάλιστα. Και όχι τον πολύ κόσμο που χυμάζεται από την ακρίβεια και βλέπετε ότι καταραίουμε δημογραφικά. Διότι τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Ευχαριστώ πρέπει πάρα να πολύ. Και τον, κύριο, αλλαγή σελίδας. Και τον κύριο Χρυσόγονο και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε ευρωεκλογές. Και τον κύριο. Να του ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Οφείλουμε να το κάνουμε σε αυτό. Και, και τον κύριο. Από το Πασόκ, οφείλω να το πω αυτό, είναι από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Κύριε Μαμουλάκη, ούτε lifestyle ούτε τίποτα. Πολιτική. Και τον κύριο Παπαθανάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημογραφικό όμως, κύριε Γιακουμή, 8.000 ευρώ επιδοτούν στην ηλεκτροκίνηση και 2.000 για το παιδί. Αυτό τιμώνω να το πει ο κόσμο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε εδώ την εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι, Πέμπτη, στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό σας απόγευμα.